σαξόφωνο πήρε φωτιά εδώ. Εντάξει, πέρα. Φίλε, το ρεπορτάζ τρέχει. Καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Από το Νιγκάλης Χουλ. Σιάκοψα με το εναλλακτικό. Την εναλλακτική είσοδο που κάνει την τελευταία. Γιατί εντάξει, όχι, δεν θα την έκανα. Να βρούμε κάτι άλλο. Δεν την έκανα. Όχι, όχι, βαρέθηκα. Ναι. Enough is enough. Χθε ρίξαμε. Θα το κάνουμε πάλι μετά από κανένα δίμηνο, να ξεχαστεί λίγο. Θα βρούμε μια άλλη όμως. Θα είμαστε... τσεκάρω όλους τους τρόπους που μπαίνουν όλοι οι συνάδελφοι των εκπομπών στο Λιμπέρο και θα μπαίνουμε έτσι σιγά-σιγά. Δηλαδή, θα τσαλώσουμε το πρωί πώς μπαίνει, θα ξεκινάμε έτσι. Το δικό του χαλί και θα ξεκινάμε. Μετά, ξέρω εγώ, οι τρεις. Καλά, οι τρεις δεν έχει. Θα κάνουμε ένα. Ακούγεται να τσιρίσουμε και θα μπαίνουμε έτσι. Θα ξεκινάει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος στο Σαλόμα. Κάποιος βασικά. Α, όχι, το έχουμε το ξεκίνημα των 10-12. Γιατί όπως αργεί ο Χρήστανδρος. 10.30-12. Όπως αργεί ο Χρήστανδρος, είσαι εγώ κι εγώ. Ναι. Κατάλαβες. Άρα το έχουμε εκείνη. Okay. Ο Χρήστανδρος πολλές φορές αναζητείτε. Ναι, όντως. Κάπου εδώ είναι, γυρνάει, τον ψάχνουμε. Θα έρθει σε λίγο και πετάγεται συνήθως, κάποιες φορές όχι. Αλλά όταν δεν πετάγεται, το κάνει για επαγγελματικού λόγου. Πάντα. Ξεκάθαρα. Πάντα, εντάξει, πάντα. Γιατί είναι επιφορτισμένος με πολλά πράγματα στον όμιλο. Βέβαια, βέβαια. Και... άλλωστε, ένα HR δεν μπορεί να είναι απλά να κάνει ένα δύο ρεκομπή. Έτσι, έτσι. Όταν είσαι HR, είσαι HR. Τελείωσε. Και αντί είναι Stalter Egg, είναι πολύ βασικό. Πολύ σωστά. Λοιπόν, έρχομαι τα παρατάκια μου που λέτε καλοί φίλοι ακροατές στο ραδιόφωνο. Με τα παρατάκια μου στο χέρι, τρώγοντάς στο δρόμο, τόσο ακομπλεξάριστο. Έχει τόσο Γιώργο Σιγάλας. Τι είναι κακό. Γιώργος Σιγάλας έχει κάνει διαφορετικά πατατάκια. Φίλε. Αλήθεια. Πλάκα κάνεις. Αυτά τα πατατάκια τότε. Αυτά τα πατατάκια παλιά είχαν μια άλλη ονομασία. Όταν λέω παλιά, μιλάμε για 1998-99. Το... και είναι η θρηλυκή φωτογραφία με τον Σιγάλα. Η θρηλυκή, το θρηλυκό βίντεο που κάνει κράκ το πατατάκι και το τρώει. Και έχει βγει και το γνωστό σύνθημα. Σιγάλα στράκι, φάει πατατάκι. Γνωστά. Σιγάλα αυτό στον Ολυμπιακό. Στα πολύ καλά του δηλαδή. Ωραία. Ο οποίος δήλωσε στο All About Aris προχθές με αφορμή τα γενέθλια του Σονάρη, έμαθε τον μπάσκετ. Παιχτάρα μεγάλη. Πολύ μεγάλη παιχτάρα. Εκεί... παρότι δεν ήταν πολύ συμπαθής. Οι μεγάλοι παίχτες, Νίκο, συνήθως δεν είναι συμπαθής. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μιλάμε για εργαλείο πολύ δυνατό. Και όλοι θυμήθηκαν όταν τον είχαμε δηλώσει προχθές εκείνη την άμυνα στον Καγκαλούρη. Έλα, γόρι μου. Έλα, γόρι μου. Έλα, γόρι μου. Και έρχεται το αγόρι και κρακ. Στο μεταξύ, επειδή η νεότερη γενιά θυμάται το Σιγάλα. Στον Άρη, γιατί ναι. Εντάξει, κύριε παιδί μου, πόσες θέσεις έκανε στον Άρη Σιγάλας, δύο, τρεις, σίγουρα δύο. Δύο, μία που φτάσει με το τελικό του ULEB και μία στην Ευρωλίγκα μετά. Στο τέλος που ήταν τεσσάρι και είχε πάρει και τα κιλά. Ναι, 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 αλλά πάλι ήταν, ρε παιδί μου, τον έβλεπες. Τότε λοιπόν με τα πατατάκια αυτά ήταν, σου λέω, στα υπέντου ζένια του τότε. Σιγάλας, τράκι. Σχήθης με Βίκη Κουλιανού και τέτοια. Τα έχει με φυκάρα. Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια. Λοιπόν, και μπαίνω που λέτε μέσα, δεν βλέπω τώρα την εικόνα, γιατί ο συνάδελφος καθόταν στο γραφείο. Και ήρθα κατευθείαν μέσα στο στούντιο για να βλέπω λίγο την ΑΕΚ με την Πάπρικα. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι, ποιος δεν το βλέπει. Πόσο είναι? Νομίζω κερδίζει ΑΕΚ 49-50. Αλλά μιλάμε για πονόματο επίπεδου Άρης ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Ναι. Κακό. Ναι. Λοιπόν. Και σηκώνω τον συνάδελφο και έρχεται εδώ πέρα σε 9-5. Παντελόνι τσίτα. Ωραία. Καφέ ζώνη. Όχι με καφέ παπούτσι, αλλά δεν πειράζει. Okay, ήταν η δεύτερη επιλογή μου, αλλά ήθελα να βάλω αυτό. Περνάμε αυτό από τα θεμελιώδη. Ξέρω ότι η ζώνη είναι με τον παπούτσι, ναι, αλλά ήθελα να βάλω αυτά σήμερα. Ναι, ωραία. Ωραίο παντελόνι. Λαδί θα το χαρακτήριζα. Γκριλαδί θα το χαρακτήριζα. Ελεφαντί. Ελεφαντί λοιπόν, όπως πολύ ωραία. Ή το λες και Earl Grey. Earl Grey, yes. Yes. Yes, yes. Και ένα μπλε σκούρο. Όχι τόσο σκούρο όσο νομίζετε όμως. Σακάκι. Πουκάμισο, συγγνώμη. Από μένα είναι ναι. Δηλαδή... από μένα είναι ναι. Από μένα είναι ναι. GNDM. Περνάει. Από μένα, ναι. Από μένα είσαι στην επόμενη φάση. Ναι. Από μένα είναι ναι ο συνάδελφος. Θα μας ενημερώσει γιατί. Γιατί δεν μπορεί να είναι μια μέρα στο γραφείο έτσι καλά να μου έχει έρθει σε 9-5. Ναι. Κάποια λέζα θα είχε το μαγαζί σήμερα. Έτσι εξηγείται. Γιατί αλλιώς θα ήταν ντυμένος έτσι. Ωραία, στην τρίχα. Είχε λέζα, ναι ή όχι. Είχε λέζα. Είχε λέζα, ε. Αλλά το Σάββατο θα γίνει γνωστή. Ναι, ρε φίλε, το Σάββατο μέχρι να γίνει όλη η δουλειά, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Αλλά σήμερα υπήρχαν τα γυρίσματα. Τα γυρίσματα έγιναν σήμερα, ναι. Συντονιστείτε το Σάββατο στο All About Aris. Με Πούλιαν. Με Πούλιαν. Συνέντευξη. Σε καλή κατάσταση τον είδες. Πρώτη εξομολόγηση παίχτη Άρη. Μάλιστα. Σε καλή κατάσταση ο Πούλιαν. Πούλια είναι πάντα σε καλή κατάσταση. Τον είδες σε καλή κατάσταση, δηλαδή. Πάντα, σε εξαιρετική. Είδε τίποτα το μάτι του ώστε να ανοίξει και να έχει καλύτερη διάθεση. Γιατί όταν το μάτι του παίζει. Σου πώς το διάλειμμα. Ναι, τότε η διάθεση του αμέσως ανεβαίνει. Σου πώς το διάλειμμα. Ο πρώην αθλητής, έτσι τα λέμε. Έτσι. Βέβαια. Με το γιο του να είναι. Βέβαια. Ενεργός. Εξαιρετικός καμέραμαν. Έτσι. Έτσι. Πολύ μάχημος σε όλα τα γήπεδα. Και άνθρωπος ο οποίος έχει να πει πράγματα, ρε παιδί μου, πώς και να το κάνουμε. Πάρα okay. Πολλά. Αλλά δεν τα λέει. Βέβαια.
Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Μπαλαντέρ. Μπάμπερ ΚΑΕΚ 49-52 τώρα. Τέταρτη περίοδος εκεί το παιχνίδι. Η ΑΕΚ το πηγαίνει καλά όσον αφορά την προσπάθειά της να ξαναπάει στο Final Four του Champions League. Τελείωσε όλο αυτό το σκηνικό με τις εθνικές ομάδες, αυτή η κούραση. Αν και βέβαια χθες, είδε πως εξελίχθηκε το παιχνίδι στην Βοσνία, έχουμε να πούμε πραγματάκια γιατί. Φτάνει, τελείωσε Ελληνικό. Δεν πουλάει πλέον τώρα αυτό. Δεν τραβάει. Καλά, η εθνική ποτέ δεν πουλάει. Okay. Δεν γίνεται. Απλά όπως και να το κάνουμε, επειδή τα τελευταία χρόνια η πορεία της εθνικής ομάδας δεν είναι ρε παιδί μου αυτή που είχε πριν κάποια άλλα χρόνια, το γεγονός ότι ξεκίνησε καλά και χθες πήρε ένα καλό αποτέλεσμα. Δείχνει κάτι. Δεν ξέρω αν ζωστός... παίξει ρόλο στην πορεία, αλλά σε κάθε περίπτωση. Ένας γνωστός μου είχε πει το εξής για την εθνική. Λέει, εγώ ξενόρισα με την εθνική, λέει, πότε λες. Πότε. Του λέω, πότε ξενόρισε, φίλε. Όταν πήγαμε το Euro, λέει, και πήγαμε μετά καπάκι και χάσαμε την Αλβανία, λέει. Εντάξει, καλά. Του λέω, υπερβολ... το Euro και στο επόμενο... ναι, του λέω, είσαι υπερβολικός, έχεις πάει Μουντιάλ μετά, δεν με νοιάζει, μου λέει. Δεν πήγες καπάκι όμως. Είχες αποκλειστεί από το. Είχες αποκλειστεί από το Μουντιάλ του 6. Πήγες στο Euro του 8. Σωστά. Με Φερναντάο, νομίζω. Ή όχι. Στο 12, το 12 το Euro ήταν ο Σάντος. Σίγουρα ήταν. Και το 14 μετά. Άρα δεν ήσουν με. Mundial. Το 8 δεν θυμάμαι. Στο Euro του 8 δεν είχες πάει. Ή όχι. Πάει. Δεν είχες πάει ούτε εκεί. Θυμάμαι ότι είχες πάει σίγουρα στη Νότια Αφρική που ήταν μια πολύ. Όχι, ρε. Είχες πάει στο Euro και λέγαμε θα περασπιστούμε τον τίτλο μας και τέτοια και. Ποτέ. Η Πολωνία-Αυστρία γινότανε. Νομίζω. Κάτσε, περιμένω. Πρέπει να είχαμε. Έχει πάει σίγουρα στη Βουβουζέλα. Εκεί είναι. Βάλει τον κόρο Αλμπικίτη ένα γκολ με την Νιγηρία. Ένα όχι, Φάνη! Όχι, Φάνη! Και μετά ήταν και το. Όχι, Φάνη! Η Βραζιλία, ρε φίλε. Στο θηλυκό καυσιμί που είχε μείνει ανοιχτό στο λιτόχωρο. Και ο Χρυσοδόλπο θα έπρεπε την πάρα δίπλα να περάσουμε Κωνσταντίνα. Θα το παίρναμε. Είχαμε πάει. Είχαμε πάει και ήμασταν σε όμιλο με Σουηδία, Ισπανία και Ρωσία. Με το που είχαμε κερδίσει τη Ρωσία στο τέλος και περάσαμε. Αυτό έγινε το 4, Νίκο. Όχι. Όχι, ρε. Όχι, ναι, με το καραγκούνι, ρε. Α, ναι. Είχαμε χάσει το 4, ναι. Είχαμε περάσει και μετά. Ρωσία στο 4 δεν είχαμε κερδίσει. Και μετά είχαμε φάει τον τόρτο του Γερμανού. Ναι, 4-2. Α, μπράβο, 4-2, ναι. Αυτό. Και γράφανε έτσι, σα κερδίζουν στο τέλος μπροστά και τέτοια. Ναι. Βεβαίω. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν τα παιδιά θα πιστεύουν το 20 στο Euro, αλλά ξεκίνησαν καλά, ρε φίλε. Okay. Δεν ξέρω αν έχουμε την ίδια φουρνιά, δεν νομίζω ότι την έχουμε. Έτσι, όσον αφορά θα δείξει. Εμπειρία, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και λίγο έτσι όπως είναι τα προκληματικά, είναι λίγο momentum. Ρε, give them time. Give them time. Συμφωνώ, εγώ μαζί σου. Εγώ μαζί σου σε αυτό. Παναγιά. Και όμως και το κάνουμε, ρε φίλε, αλλιώς είναι να βλέπεις τις μεγάλες διοργανώσεις πιο χαλαρά τέλος πάντων σε άλλες ομάδες, αλλιώς να είναι και η δική σου εθνική. Έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσει. Έτσι είναι. Επίση, άμα η εθνική μπορεί διάφορα μέσα να στείλουν κάποιον να πάει να την καλύψει. Έχω δίκιο ή άδικο, Νίκο. Πού ξέρει το Euro 2020, αν εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά ή τέλο πάντων είναι λίγο πιο καλά, να σου πει ο Χρήστο. Νίκο, δεν θε να πα, φίλε, στο Euro να το καλύψει. Κάτσε, Νίκο. Λέμε τώρα, κουβέντα να γίνει. Εδώ πέρα μια προετοιμασία παλαιότερα να πάμε. Λέμε, ρε παιδί μου, λέμε. Στο πολύ καλό σενάριο. Θα πάω. Σαν εκείνου συναδέλφου που μα λένε συνέχεια αυτέ τι ιστορίε. Από το 4 πλέον που πήγαμε λέει, για 10 μέρες και τελικά κάτσαμε ένα μήνα λέει, και πήραμε ρούχα μόνο για 10 μέρες και ζητούσαμε από τα μέσα μας να μας στείλουν λεφτά για να κάνουμε κι άλλη κράτηση. Το 4 φίλε, το χρήμα. Έρε, πήγαινες αποδείξεις. Μπορεί να μην τα έχεις φάει όλα αυτά, αλλά πήγαινες αποδείξεις, κρατούσες τσέπη, γεια σας. Ναι. Τώρα πόσα, 30. 20-20. Τα άλλα μέσα και εδώ είμαστε τίμοι. Λοιπόν. Εδώ εμείς δεν κάνουμε τέτοια. Ναι, έτσι, ρε, φίλε. Αυτή η τιμιότητα θα μας φάει. Πού ξέρεις, μπορεί το 20 να είσαι εκεί. Λες. Στο ταξίδι του Euro 2020 που είναι να γίνει ο κάθε όμιλος σε μια χώρα, κάτι τέτοιο. Εγώ έχω πει στο Μοσχοβίτη, αλλά δεν το έχουμε προωθήσει τα τελευταία χρόνια, μια σκέψη μου, μια πρόταση στη διοίκηση, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο στον τελικό του Champions League να πηγαίνουμε εγώ και ο Νίκος ως ανταποκριτές και να περιγράφουμε τον τελικό. Πρέπει να πηγαίνω στο Final Four της Ευρωλίγκας. Θεωρώ εγώ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαι εκεί. Πήγαινε, είπε στο ποδόσφαιρο, θα πάω εγώ στην Ευρωλίγκα. Ναι, γιατί είναι μεγάλο event και πρέπει να δίνουμε το παρόν. Σωστά. Καλησπέρα, κορατές του Λίμπερο από το Wanda, Wanda Μετροπολιτάνο, ας πούμε, φέτος. Και με το εργαλείο το καινούργιο τώρα. Έτσι, με clean feet. Μέσα από το γήπεδο, φίλε. Μέσα από το γήπεδο. Κρέμα θα είμαστε. Εσύ, πού γίνεται το Final Four της Ευρωλίγκα φέτος? Βιτόρια. Βιτόρια. Καλησπέρα από τη Βιτόρια. Τι ωραία. Πρώτος ημιτελικός. Τι ωραία πόλη, Βιτόρια. Εντάξει, ο Ζέλμιρο Μπράδοβιτς, ο Λίμπερο 107,4. Ναι. Κατάλαβες. Μια ιστορία του Θανάση. Κάτι, ρε παιδί μου, θεματάκια. Έτσι είναι, Νίκο, έχεις δίκιο. Πώς λέγανε οι παλιοί διευθυντές, θέματα, παιδιά, θέλω θέματα.
Ναι. Αυτό. Έχεις δίκιο, Νίκο. Πιστεύω ότι πρέπει να προωθούν αυτά τα θέλω. Ένα απεσταλμένο στο Champions League, ένα στο Final Four της Ευρωλίγκα. Εδώ πέρα. Ναι. Υπάρχουν οι εθελοντές, πρόθυμα παιδιά, έτσι. Ακριβώς. Και δεν είναι τώρα. Εγώ δηλαδή θυσιάζομαι να πάω 4 μέρες στη Βιτόρια. Αυτό. Μου. Και εμείς για να δείτε ότι. Να πίσω πίσω το σπίτι μου, ρε παιδί. Έτσι, το σπιτάκι μου. Να πάω 4 μέρες. Τι να κάνω, θα θυσιαστώ. Εντάξει. Με βαριά καρδιά. Όχι, για τη δουλειά, και δουλειά, δουλειά. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Και επειδή είμαστε καλά παιδιά, δεν θέλουμε τα έξοδα μας εκεί πέρα δικά μας. Να ξέρετε. Όχι, δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ. Όχι, αεροπορικά διαμονή του μέσου. Ναι. Τα υπόλοιπα δικά μας, δεν πειράζει. Okay. Χαλάλι. Okay, okay. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Καλά, καλά. Καλά, καλά. Τα φτιάξαμε λοιπόν. Ωραία, κλείστε τα εισιτήρια. Πάω αύριο στο Μάκη, το πω. Μάκη. Καλησπέρα από τη Γερμανία. Από την όμορφη Βαμβέργη. Από την όμορφη Βαμβέργη. Μπράβο, είμαστε κουλί, έτσι. Φέτος είναι κουλί. Εγκουλί. Εγκουλί. Ναι, αλλά. Είναι κουλί. Βλέπεις. Βλέπω, ρε φίλε. Εδώ η Adverb θα πάει Final Four Champions League. Γιατί, ρε φίλε, γιατί δεν είναι μπάλα. Έχει 15 πόντου μέσα στη Νίζνη Νόβγκορντ. Νίζνη Νόβγκορντ. Πάει η Adverb, πα και εμένα. Ο Νίκος είσαι, ρε. Βέβαια. Εκεί είναι, φίλε. Χώρια τώρα. Α, γι' αυτό πέσα τόσο πολλέ συνεντεύξει σήμερα. Μάλιστα, η παλιά μου αγάπη και τέτοια. Αφιερώματα για το Ζή σήμερα από χθε βασικά. Φουλ. Πάρα πολύ καλό παίχτη. Δεν είναι τυχαίο ότι έμεινε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Πόσο χρονών είναι, έχει φτάσει. 34 δεν θα είναι. Ο Ζή πρέπει να είναι μαζί με το Σπανούλι. 36. Νομίζω, όχι 36. Πόσο είναι ο Κιλμπίλ. Αν δεν είναι μαζί, πρέπει να είναι ένα χρόνο κάτω. 35 πρέπει να είναι ο Ζή. Σπανούλι. 36 είναι ο Σπανούλι. Να, ρε. Καλά, είπα. Δικαιώνομαι. 35. Ακόμα και ο Ζή τρεφλίγει είναι 35. Αντιλαμβάνεσαι ότι περνάνε τα χρόνια. Πότε ήταν παιδάκια στο. Φίλε στα καλά τα χρόνια. Στο Ευρωμπάσκετ. Που, ναι, Ευρωμπάσκετ και. 35. Να το, 35. Ναι. Ο Ζή ήταν, φίλε, ο μικρό ομάδα. Ο μικρό. Τέλο πάντων, αυτό που. Οκ. Okay, δεν είχε τόσο μεγάλη εμπειρία. Και ο Ζή έγινε 35, φίλε. Πόρ. Μεγάλο σαν. Και τα χρόνια περνάνε που λέει και μια καλή αειδό. Ο Ζή με καριέρα σε ΑΕΚ, Μπενετών, Τσεσεκά, Σιένα, Μπιλμπάο, Ούνιξ, Φενέρ, Μπάμπερκ. Ήταν 14-15 Φενέρ, του Ζέλικο, βέβαια. Ναι, στα πρώτα χρόνια του Ζέλικο που ψαχνόταν λίγο. Και, και 2003-2004. Μέσα σεζόν είχε πάει στη Φενέρ. Είχε ξεκινήσει δηλαδή σεζόν και μετά πήγε. Ναι. Τότε. Και από το 2003 μέχρι το 2015 ήταν ενεργός στην Εθνική Ελλάδος με την περίφημη ασίστο Διαμαντίδη. 7-6 ποιο, βάλω το αγόρι. Με, περίφημη, με την περίφημη γωνιά, ρε φίλε, που είχε φάει τον Βαρεζάκη. Και την εκεί που του σκίζε το μάτι και να τα θέλει. Το μάτι του τέσπασε όλο το σπασό. Και νομίζω ότι ακόμα και τώρα να τον δει υπάρχει σημάδι. Τον Άρη. Όχι. Ξέρεις, φαίνεται ρε παιδί μου στο πρόσωπο ότι έχει βοστεί κάταγμα. Τότε. Ο Βαρεζάο. Βαρεζάο, πού είναι αυτό το σύγχαμα. Κάποιε φορέ καμπάνε. Κάποιε με την ΑΕΚ τώρα. Σε αυτό το διπυρωτικό τέλο πάντων. Όπου αυτός ο Ράις, ρε φίλε, είναι η κωμωδία, η κωμωδία. Αυτός δεν είναι καλός, ρε. Ναι, παιχτάρα. Όχι. Okay. Ήτανε. Α, απλά... παιχτάρα ήτανε. Περάσαν τα χρόνια. Τα χρόνια περνάνε. Δεν υπάρχει στενά φάλλο, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε σήμερα, Νίκο Παδόπουλε, καλέ μου φίλε. Βλέπω ότι γίνεται λίγο πανηγύρι με την αδιάθρωση, γιατί. Γιατί ο Βασιλιάδης πήγανε σήμερα οι Σουπερλιγκάτοι. Ναι. Εσείς, η Λάρισα, η Τρίπολη και κανένα δυο ακόμα. Είμαστε, ο ΠΑΟΚ. Είχαν ραντεβού με τον υφυπουργό αθλητισμού και τους λέει: παιδιά, άμα θέλετε 16 ομάδες, καλά να περάσετε, λέει. Εγώ δεν αλλάζω γνώμη. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Και ρωτά λίγο κάτι. Γιατί γελάς. Γιατί. Τι γίνεται όλο αυτό το παρηγύρι με τα διάφορα παιδιά, μπορεί να με εξηγήσει κάποιος. Να μου πει ότι γίνεται για αυτό το λόγο. Δηλαδή, ο ένας θέλει να γίνει γι' αυτό και ο άλλος δεν θέλει να γίνει για το άλλο. Θες να σου το πω εγώ. Βοήθαμε λίγο, Ρενικό, ειλικρινά. Πρόσεξα με λίγο. Αν γίνει ένα διάρθρωση και αυξηθούν τα λεφτά. Ναι. Και στην πρώτη κατηγορία και στην δεύτερη, οι ομάδες. Αφού υποτίθεται ότι η δεύτερη θα γίνει πρώτη κι αυτή. Super League 2 θα είναι. Ναι, okay. Οι ομάδες θα μπορούν να λειτουργούν μόνες τους. Αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι καλό. Για κάποιους δεν είναι. Θα μπορούν να λειτουργούν εγώ μόνες. Εγώ λέω ότι είναι τους. Καλό. Εντάξει. Εγώ λέω ότι είναι καλό. Τάρκης. Εγώ λέω ότι είναι καλό κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι. Γι' αυτό ρε φίλε Βασιλιάδης θέλω να το κάνει η αυτό. Η αναδιάθρωση θα έχει κεντρική διαχείριση. Όχι. Ναι. Αν θα έχει. Νομίζω ότι όλοι έρθει θα είμαστε. Όλοι έρθει, ναι. Για να βλέπω αυτή την Κυριακή αυτό το δράμα που βλέπω κάθε φορά. Όχι. Δεν θέλω. Μπορεί να μην είναι και δεν είμαι 100% σίγουρος, νομίζω ότι δεν θέλω. Δεν θέλω. Θέλω έτσι. Να βλέπω Νόβα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ αυτή την Κυριακή. Εκτός και αν εξυγχρονιστεί κάποια στιγμή. Γίνει μια κανονική αθλητική εκπομπή του 2019 και όχι η αθλητική εκπομπή του 1980. Ταρατατάν. Τι πονόματος θα πω. Ταρατατάν.
Έχει, λοιπόν, έχει πάρει τίτλους ο Δελιζής. Ο Δελιζής, λέω. Ο Ζήσης. Δελιζής μίλησε το απόγευμα. Ο Ζήσης, πόλη, φίλε. Τρία πρωταθλήματα Ιταλίας, Super Cup Ιταλίας, κύπελα Ιταλίας, ναι, κύπελο Ρωσίας, μια Ευρωλίγκα το 2008. Ο Ζήσης, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάρει και ποτάλι, μήνα το τελευταίο ποτάλι πριν Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ τότε. Μπορεί και να κάνω λάθος. 2002. Ήτανε τότε στην ΑΕΚ, ναι, ναι, ήταν. Και ένα κύπελο Ελλάδας το 2001. Δύο πρωταθλήματα Γερμανίας με την Μπάμπερκ. Δύο κύπελα Γερμανίας. Κύπελο Ρωσίας με την Ούνιξ. Πρέπει να τις κάνω, Γεωργίες και τέτοια. Ρωσικό πρωτάθλημα. Δύο πρωταθλήματα, ναι. ΒΤΜΠ, δύο πρωταθλήματα Ρωσίας. Τέρε, παιχτάρα. Αλλά πολύ low profile. Δεν είναι. Πάντα πολύ χρήσιμος παίχτης. Ναι, εργαλείο. Πάντα εργαλείο. Και σταθερά εργαλείο, Δηλαδή. Παίχτης, ρε παιδί μου, του 6,5-7, τέλος, δεν είχε. Ο αντιστάρ, θα λέγαμε. Όχι αντιστάρ. Όχι. Γιατί ήταν και παίχτης ο οποίος πάντα παραδοσιακά μπορούσε να σκοράρει. Mm. Έτσι δεν ήταν μόνο απλά τον πετάω μέσα για να παίξει άμυνα. Να πάρει ένα παιχνίδι πάνω του, δηλαδή. Μπορούσε να το κάνει και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, που είπαμε για την Αγωνιά, εκεί το τρίποντο το έχει βάλει με Αυστραλία τότε, ρε φίλε. Στο τέλος, που είχαμε κερδίσει τότε στο μπάσκετ πάλι τότε που του πήγαμε στο τελικό. Με τους Αμερικανούς. Τους Αμερικανούς, ναι. Και... παιχνίδι ομίλου πρέπει να ήταν εκείνο με την Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος. Που ήταν σκοτωμένο τρίποντο. Μπράβο, την Μπάμπερ, τη Σιλίντερ, μπράβο. Εδώ εμείς κοιμόμαστε τη Σιλίντερ, πάει, τελειώσανε. Ήρθε, θέλω να μπαίνουμε μέσα και τη βρίζω κόσμο. Ο Άρης είχε τη σεζόν τη Ευρωλίγκα, την πρώτη είχε. Καλά, καμιά ρε φίλε, τα τσίγες τώρα, έτσι. Σε ποιον άλλο μπορεί να τσίγες. Για παράγοντες, έτσι. Μιλάμε τώρα για σε παρακαλώ. Σιγά μην λοιπόν, άφηνε ο Νταμιάν, έτσι αυτά τα πράγματα στην τύχη. Στοίχημαν.gr μαζί μας, η Στοίχημαν καθημερινά με τις καλύτερες επιλογές τις στοιχηματικές, με μια μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Και το καζίνο πλέον με πάρα πολλές επιλογές καθημερινά σε στοίχημα, από το τάμπλετ σας, από το κινητό σας, από τον υπολογιστή σας. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε περισσότερο. Εγώ αν ήμουν ο Ταϊρίς Ράις, με αυτά που του είχε σούρει ο Μοσχοβίτης στο διάλειμμα, ενώ βλέπουμε τον Μπάμπερ Κάεκ, δηλαδή τα μισά να μου λέγε. Μιλάμε για εγγυημένη κομμωδία. Εγγυημένη. Εγγυημένη τον κομμωδία. Έχει διαλύσει. Πού πάει αυτός. Oh, τον απέβαλε. Τον έπιασε τέτοιο. Α, τελείωσε. Α, οκ. 71-67 η Μπάμπελ. Μάλιστα. Προβάδισμα, τώρα τι προβάδισμα, δεν ξέρω. 4 πόντων, δύσκολα. Στο Νίκος Γκάλης θα το γυρίσει ο λαός. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ. Τώρα τι, από το 0 ξεκινάει και το άλλο τώρα. Σε 4 πόντων, τι είναι. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ από απόψε θα ανακοινώσει τα εισιτήρια του αγώνα τη επόμενη εβδομάδα. Όλοι εκεί. Και τα λοιπά. Πολύ κακή φανέλα τη ΑΕΚ φέτος. Έξαλλος ο Μοσχοβίτης γενικότερα με το Ράις. Του έχει σούρει πολλά. Ποιος λες θα περάσει. Πρόβλεψη τώρα, μια εβδομάδα πριν το δεύτερο παιδί. Θα περάσει λες. Εκτός και αν αυτή το πέρα κομμωδία, αρχίζει βάζει τίποτα ξαπλωμένος και την κομμωδία. Αλλάξει το παιχνίδι. Ο Πάκα ανακοινώνει τη συμφωνία του με το... τώρα, έτσι. Ναι, αλλά... Ο τύπος είχε πάρει, αν θυμάμαι καλά, το 2014 την Ευρωλίγκα μόνος του με τη Μακάμπι. Με τον Coach Blatt. Σόφο τότε. Με τον Coach Blatt. Coach Blatt. Μπορεί. Ναι. Μπορεί Coach Blatt. Ναι. Μετά ο Blatt πήγε στο NBA. Νομίζω τότε ήταν. Στους Cavaliers. Απάντως. Ωραία. Άρα δεν είναι τυχαίο τώρα παίζει τζαβελίνο, γιατί ο άνθρωπος εντάξει δεν παίζει μπάσκετ. Είναι... έχει δει και Steph Curry, από παλιά δεν είχε δει Steph Curry. Τώρα δεν έχει μάξει εντελώς. Αυτή η κομμωδία λέει. Εγγυημένη κομμωδία. Champions λέει Maccabi Tel Aviv. Ο έκτος και τελευταίος τίτλος των Ισραηλινών. Και είχε βγει και Final Four, τέτοιο MVP του Final Four τότε. Σου είχε κάνει παπάδες, μόνος ναι. Του είχε πάρει. Coach of the Year, David Blatt, ναι. Rising Star, Bogdan Bogdanovic. Μάλιστα. Best Defender, Brian Dunston. Που στον Άρη δεν τον θέλατε. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, ρε φίλε. Okay. Δεν ήταν καλός. Αυτά συμβαίνουν, σου λέω. Ναι. Ασίς Δημήτρης Διαμαντίδης, όπως μεγαλώσαμε, ρε φίλε. Πω, τραγικό. Τραγικό. Τέσσερις πόντους λοιπόν ήξερα να παρικάρει τις Βαβέλης. Για να δούμε την άλλη εβδομάδα μπορούμε στο Άκα. Για να δούμε τι θα γίνει. Που λέει και μια ψυχή στην πόλη. Βάλε δύο τρίποτα ρε. Ρε φίλε, ρε φίλε φίλ. Από τα 7 ελεύθερα που σου ήταν βάλε άλλα δύο. Βάλε άλλα δύο να παίζεις εσύ με την Μπάμπερκ σήμερα. Που ποια Μπάμπερκ τώρα, σε παρακαλώ. Όλοι καταλαβαίνετε. Την ομάδα που έχει φέτος. Όλοι καταλαβαίνετε ποιο, ο Νίκος ποιος ήθελε, ποιος θέλει να περάσει από τον Final Four, ρε φίλε. Η Adverb, το αντιλαμβάνεσαι, βελγική ομάδα. Εντάξει ρε Νίκο, και τι έγινε δηλαδή.
Τίποτα δεν έγινε, ρε φίλε, όλα καλά. Απλά δεν πάει άλλη ομάδα αυτό το θέμα. Όχι ότι πάει η Αντβέρπ. Καλά κάνει η Αντβέρπ και πάει. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα του Νίκου είναι το ταξίδι. Τέλος πάντων. Έξαλλος. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Για να δούμε τι θα γίνει. Για συνέχισε λίγο για αυτό που μου λέει για την αναδιάθρωση πριν. Ότι είπε... Και κάπου ήταν θα πάνε και στο Τσίπρα, υποτίθεται. Ναι, απιέζουν. Κάτσε, σου διαβάσω. Το Τσίπρα μπορεί να τη δώσει τη λύση. Τώρα... Το οποίο τώρα σου διαβάσω το ρεπορτάζ. Λοιπόν. Το νέο ρεπορτάζ που έχει βγει το απόγευμα είναι ότι επισπεύδει, λέει, τις διαδικασίες στην αναδιάρθρωση ο Βασιλιάδης. Σκέψα πολύ για να πάει στον Τσίπρα. Αφού του λένε εμείς δεν ψινόμαστε. Ναι, ο κ. Βασιλιάδης έκανε σαφές προσπάσεις κατεύθυνση στη δίωρη διάρκεια συνάντηση με τη Σούπερ Λίγκ το μεσημέρι, πως δεν έχει καμιά πρόθεση να υπαναχωρήσει από το πλάνο για την αναδιάρθρωση που έχει συμφωνηθεί από το καλοκαίρι. Ο υφυπουργός δεν δέχτηκε κουβέντα στο αίτημα των ΠΑΕ να μετατεθεί αναδιάρθρωση για τη σεζόν 2021. Αυτή δηλαδή του λένε μην την κάνει τώρα, κάτι τότε. Δίχως να αλλάξει οικονομική συμφωνία με την ΕΡΤ, μάλιστα είναι αποφασισμένος να προχωρήσει από την πλευρά του την υπόθεση παρά τη αντιδράση του συνεταιρισμού. Ο κύριος Βασιλιάδης προτίθεται να καταθέσει τη σχετική τροπολογία στην ΕΠΟ, ζητώντας άμεσα τις παρατηρήσεις της, προκειμένου συνέχεια να νομοθετηθεί το συντομότερο δυνατό και πλέον αναδιάρθρωση να είναι δεσμευτική για τη Super League. Από την πλευρά του, οι εκπρόσωποι του συνεταιρισμού, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποτρέψουν την αναδιάρθρωση, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό ως πολιτικό προϊστάμενο του Βασιλιάδη να παρέμβει αναβάλλοντας την αναδιάρθρωση. Μήλος δηλαδή. Δηλαδή, πρόσεξε. Πάμε στο Βασιλιάδη. Α, έτσι, θα πάμε στον από πάνω από σένα. Παρακάμπτης δηλαδή. Τον αρμόδιο. Τον αρμόδιο. Γιατί δεν συμφωνεί μαζί σου. Δηλαδή, σαν να μαλώσα στο σχολείο, ας πούμε. Και πάω στο διευθυντή. Ναι. Και διευθυντά αυτός. Δεν γίνεται έτσι. Δεχτείτε το. Κάντε το μούχτι. Να τελειώνουμε. Άιντε. Επειδή. Μιχάλης Μπούσης, αν ήξερα την. Αυτή την ιστορία που έγινε. Τότε θα έπαιρνε τον όφη. Αφού μπήκες, ρε φίλε, που μπήκες στον αθλητισμό, σκέψου το λίγο. Λεφτά έχεις εσύ, τσεκαρισμένος, έχουμε τσεκάρει. Από Αμέρικα, είσαι δυνατός. Άξτε, αυτό το υποσέτε εδώ πέρα δεν σε κολακεύει, αλλά υπάρχουν και άλλα projects σε άλλα αθλήματα. Έχει λεφτά αυτό, το έχω τσεκάρει. Είναι δυνατός. Είναι καλός. Κι πάω καλά. Είναι δυνατός. Είναι ήθελα να επενδύσω, λέει ο άνθρωπος. Δεν ήθελα να συνδέσω το όνομά μου μια τέτοια κατάσταση. Πολύ ωραία. Δεν ήθελα κάποιος να μου χαλάσει το όνομα. Μαζί σου είμαστε, φίλε. Θα κάνω το καλύτερο για την ομάδα μου, για την Κρήτη και για την Ελλάδα. Ήθελα να επενδύσω εδώ γιατί αγαπάω τη χώρα και τον Όφη και προσπαθώ να πείσω και άλλους ανθρώπους να έρθουν να επενδύσουν χρήματα στη χώρα μας. Σχεδιάζουμε να μας κατασκευάσουν το βολικό κέντρο της ομάδας, να βάλουμε πολλά χρήματα. Το Βαρδινογιάννιο. Αν είναι να πέσουμε αγωνιστικά, ας πέσουμε. Αλλά όχι γι' αυτό. Θέλουμε να συνεχίσουμε το κεντρικό κεφάλι ψηλά και να αποτύχουμε επειδή κάποιοι πλέον φαντάσματα. Και λέει παραπάνω, αγόρασα την ομάδα τον Οκτώβριο, ήρθε για να κάνω μια επένδυση στην Ελλάδα. Ήταν το μυρό μου να έρθω να κάνω κάτι ωραίο και μπήκε στον Όφη, ρε φίλε. Δηλαδή. Πραγματικά. Να μας τρελάρει. Πολλοί μου είχαν πει να έρθω μόνο για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά όχι για να επενδύσω. Θέλαμε να κάνουμε αθλητικό τουρισμό 365 μέρες το χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι. Αν ήξερα θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα του παιχνίδι κόσμου γενικό, τότε δεν θα αγόραζα το σύλλογο. Εμένα μου το είπε ένα θαρύφας να ξέρω όταν ήμουν στο Ηράκλειο, ο οποίος τύχανε να είναι και εμπορικός διευθυντής του Όφη τα προηγούμενα χρόνια, άσχετο τώρα από τα θαρύφας, όπως μου είπε, μάλιστα, βοηθούσε ένα φίλο του Ταρίφα, δηλαδή ήταν. Δεν γίνεται. Επειδή ο άνθρωπος ήταν στη σύνταξη και βαριότανε. Ψέματα αυτά που λοιπόν, βαριότανε, βαριότανε όπως μου είχε πει. Ναι. Και τον παίρνουμε από το ξενοδοχείο να μας πάει στο. Τον παίρνει. Στο αεροδρόμιο. Πιάνουμε το πυρι-πύρι και μας λέει λοιπόν ότι. Και πυρι-πύρι. Εγώ που ήμουν εμπορικός διευθυντής και στον Όφη και σε ένα κανάλι στην Κρήτη και από. Ναι. Ξέρω εγώ τόσα τζίρο το πήγα στα 2 δισεκατομμύρια τα καλά χρόνια. Ακατάλληλα πράγματα, καταλήγουμε πια, γιατί στο τέλος, εγώ δεν τον περισσότερο λεπτό και για πες για αυτόν και για πες για τον άλλον. Το ρωτάω για αυτόν εδώ τον τύπο, τον Μπούση, και μου λέει: εγώ πιστεύω ότι είναι μπροστινός. Λέω δηλαδή. Είναι μπροστινός της οικογένειας, μου λέει, του Βαρδινογιαννέου, γιατί αυτοί θέλουν το προπονητικό κέντρο να το κάνουν και το ένα και το άλλο και το φέρανε πίσω. Δεν νομίζω τώρα, υπερβολή, δεν του μάτσα αυτό. Σας το αποκλείς να γίνεται. Πάντως ο συγκεκριμένος δυνατός, λένε οι πληροφορίες. Όχι, δεν νομίζω, Γενικό. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ναι. Όχι, μπορεί να το ξανασκεφτεί. Αυτό πάντω έχει λεφτά. Και λέω, υπάρχουν πολλά projects. Το έχω τσεκάρει κι εγώ. Ναι. Υπάρχουν πολλά projects τα οποία. Keep out alive. Μπορούν, ρε παιδί μου, με μια νορμά χρηματοδότηση να, keep out alive. Να αποφέρουν έτσι ναι, πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Τον Παπαδόπουλο, α πούμε, ρε φίλε. Πήγε στον Άρη. Πήγε στον Άρη. Δεν κάνει δουλίτσα. Πάνω από εκεί. Στον Άρη δεν ήταν κουμάντο. Ναι. Στον Άρη ήταν χορηγό. Ναι, που βοηθούσε. Okay. Είπε τον Καρυπίδη. Ναι, ναι, είπε ο Καρυπίδη. Ναι, είπε τον Καρυπίδη, θα σου δώσω λέει 4 εκατομμύρια σε 8, σε 8 χρόνια. Του λέω τι. Του λέω Καρυπίδη, τι είμαι λέει κοτσόβολο. Δεν γίνεται τώρα. Το TLK δεν τρώει. Και πήγε στον Ηρακλή, απλά εμπιστεύτηκε τα λάθος άτομα στον Ηρακλή.
τα έχει κάνει λίγο. Μεγάλη επιτυχία ο Μαρσέλο Τροή. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο. Κάτσε, φίλε, ακόμα τον ήξερα τον άνθρωπο. Καλά, εντάξει. Έγινε. Μαρσέλο. Μαρσέλο Τροή, φίλε, για βοήθεια. Πρώην προπονητή στο Απόλλωνα Λάρισα. Το Απόλλωνα Λάρισα, ναι, που τον είχε δεύτερο. Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο. Μπράβο. Υπάρχει φουλ ποδοσφαιρική φιλοσοφία στον Ηρακλή φέτος. Project δηλαδή βγαλμένο από βιβλίο. Ούτε καν. Ποτέ. Ναι, γι' αυτό λέω λοιπόν ο άνθρωπος, επειδή έχει και μια σχέση από Αμέρικα. Ε. Ο Τόμ. Ναι. Εδρεύει στη Φιλαδέλφια, ναι. Μπράβο. Οπότε έχει και μια. Όχι, ρε φίλε, όντας στη Φιλαδέλφια, τι θα αγαπάει ο άνθρωπος, το NFL και το μπάσκετ, έτσι δεν είναι. Ήταν χορηγός του 76ers. Ορίστε. Δηλαδή, γιατί να παίξει τα ποδόσφαιρα, ρε φίλε, αφού βλέπει τα τρώ στα μούτρα σου. Πα στον ένα του λε: σου δίνω 8, δεν θέλω, λέει. Όχι, 4 σε πόσα χρόνια. Πώ το πέσε, 4-8 χρόνια. 4-8 χρόνια σου λέει: δεν θέλω, δεν είμαι κοτσόβολο. Πα στον Ερακλή, μπλέκει με του άλλου. Έλα εδώ πέρα, ρε φίλε. Έτοιμο είναι το μαγαζί. Δεν θέλουμε τίποτα. Και θα σου πει από τον μπάσκετ τι θα κερδίσω. Φίλε, θα κερδίσει ένα ωραίο project. Ωραία, γιατί από εδώ θα κερδίσει. Δηλαδή, από τον Άρη τι κέρδισε ο Ερακλή. Ακριβώ. Άλλη προβολή. Θα πας σιγά σιγά να παίξει ένα Eurocup. Άλλη προβολή που σου δίνει το ποδόσφαιρο και η δύναμη του να ελέγχει μια ποδοσφαιρική ομάδα και άλλο το μπάσκετ. Τι λέει, ρε φίλε, γιατί δεν έχει δύναμη ο Γιανακόπουλο ή ο Μάξο Αγγελόπουλο ή ο. Αυτοί δεν έχουν δύναμη μέσα στο Παναθηναϊκό, έχουν δύναμη μέσα στο χρημάτων του. Ναι, οκ. Πάει διαφορά. Αυτό σου λέω. Και αυτό μπορεί να έχει ρεφίλε. Διάνεξ. Που είναι καλό στο κομμάτι των χρημάτων. Και πάνε. Σε μένα τα λε Γιανακόπουλο. Αυτό λέω, ρε. Πάρε. Ανοιχτή πρόσκληση. Πάρε τον πάνε. Πρόεδρε, Ιαλανιακό. Ναι, αυτό, ναι, και τα λοιπά. Πες, τον Τόμ. Υπάρχει ο Τόμ, υπάρχει ο Μπούσης. Ναι, το βλέπεις ότι έχει. Το βλέπεις, έχει νερό σαν να σου αυτό. Του λέει, ήρθα εδώ πέρα και με φάγατε. Έτσι. Πήγαινε, πες τους. Τώρα τι κοιπάω καλά, έβγαινε τέτοια να πούμε. Εκεί πέρα είναι η μάρμητα. Πήγαινε, πιάσου, φέρ τους, εδώ πέρα. Έλα, υγιές... Τώρα κάνα 2-3 χρόνια γύρω και μετά πάμε ρολίγκα. Υγιές μπασχετικό project. Ε, ναι, φίλε. Αυτά, φίλε, να σου πω λέω κάτι. Έχουν γραφτεί εδώ και χρόνια από κάποιους. Ωραία. Ότι... Το σκηνικό στο μπάσκετ αλλάζει. Κάτι αυτό αλλάζει. Που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό, βέβαια, λίγο το πήγε πιο νωρίς από ό,τι περιμέναμε. Κάτι μα. Ωραία. Βάζει. Εγώ έλεγα ότι αλλάζει γιατί και οι δύο δεν ρίχνουν τα χρήματα που ρίχναν παλιά. Το έχω ξαναπεί άλλωστε αυτό. Ο Ολυμπιακός ή κι αλλιώς το μαγαζί του πρέπει να το φτιάξει εντελώς από την αρχή γιατί. Extreme makeover. Οι δύο πυλώνες του τελειώνουν, ο Σπανούλης και ο Περιντέζης. Και δεν είναι εύκολο. Να βρει τη διάδοχη κατάσταση. Έχουν τα λεφτά που είχαν τότε όταν, ναι. Όταν φέραν το Σπανούλη. Ωραία. Και είναι όποιος ήταν πιο έτοιμος, ρε φίλε. Κύριος Μάκης από εδώ, από εκεί, όλη η συναστρία από πέρσι που έχει κάτσει από πάνω του. Εντάξει, δεν λέει να φύγει. Έχουν κάτσει όλοι οι πλανήτες από εκεί πέρα πάνω. Ωραία. Βλέπεις, μπορεί πάνω να πάει. Δεν είναι μόνο πλανήτες, ρε φίλε. Ρίχνει και λεφτά. Ρίχνει λεφτά. Νορμάλ λεφτά ρίχνει, όπως να ξέρεις. Εδώ ταινία. Πλέον. Τα νορμάλ πλέον χρήματα, ρε Νίκο, δεν είναι συχνό φαινόμενο τα νορμάλ. Ναι, σου ξαναλέω, δεν ρίχνει τίποτα τρελά όπως έκανε στην αρχή. Για τα δεδομένα της εποχής και έτσι όπως έχει δημοκρατηθεί πλέον τον μπάσκετ, μια χαρά λεφτά είναι. Η ΑΕΚ έχει ένα πολύ normal budget, να ξέρεις. Δεν είναι ομάδα των 6-7 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Νομίζω 2,5 με 3, κάπου εκεί. Μια χαρά λεφτά, κομπλέ. Πίναξε τον μπάσκετ πλέον όλοι. Προσπαθούν όλοι να σε ψήσουν ότι το μπάτζετ του είναι χαμηλό. Δηλαδή, όποια ομάδα πετυχαίνει, σου λέει πέτυχε με πολύ λίγα λεφτά. Εδώ την άλλη φορά ήρθε ο. Ο Αργύρης Πετουλάκης, που ξέρετε πώς έτσι. Τον αγαπάνε όλοι. Είχε έρθει στο. Πού το είχε πει να δει τώρα. Στο παλατάκι. Και έλεγε ότι το δικό μας το μπάτζετ είναι ομάδα για παραμονή στην κατηγορία. Κάτσε ρε Αργύρη, ξέρεις σου κάνουν 120-150 χιλιάρια, δηλαδή. Πλάκα μας κάνει. Σιχα. Γιατί τον αποκαλείς έτσι. Όχι, δεν λέω και τον Πετουλάκη. Για να γνωστώ που έχει τώρα στο μυαλό θέμα. Πολύ, πολύ καλός προπονητής. Όχι, Πετουλάκη, ένας προπονητής πολύ καλός και με ήθος πάνω απ' όλα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ, πολύ βασικό. Ιδιαίτερα τελευταία λεπτά. Είναι λαϊκό παιδί. Είναι πολύ. Είναι άνθρωπος με ήθος που δεν προκαλεί. Φούρνος. Και έχει επίπεδο. Εντάξει, οι φούρνοι πολλά χρόνια κάνουν δουλειά. Καλός προπονητής. Έχει προκαλέσει, Νίκο. Ε, όχι, δεν μου αρέσει. Ποτέ ο Πετουλάκης. Ο Πετουλάκης. Ο Άρτζι. Ο Άρτζι. Εκείνο το μάστο παλέτα ήταν Άρης Παναθηναϊκός. Και ήταν τι πρωτάθλημα, δεν ήταν. Νομίζω ήταν η χρονιά που παρολίγου άρεσε να πάει στους τελικούς. Που είχε κάνει και που είχε εδώ. Ναι, έχει κάνει 2-2 τη σειρά. Ναι. Και αν έπαιρνε το μάτς εδώ πέρα, περνούσε, δεν το πήρε και πήγε στο ΑΚ μετά και έχασε. Όχι, δεν είναι, έτσι, αγόρι μου καλό. Έχει παίξει 2 στο ΑΚ και έχασε, έπαιξε 2 εδώ και τα κέρδισε και μετά πήγε το μάτς στο ΑΚ. Έτσι, έτσι είχε γίνει. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Τέλος. Νομίζω τότε ήταν και εγώ με τον Άρτζι. Ναι, ναι. Τι ωραία ομάδα που είχε ο Άρης τότε, ρε φίλε. Η μοναδική χρονιά που είχε πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Είχε πολύ καλή ομάδα. Τα τελευταία χρόνια. Μακνίλ, όσο White. Είχε προπονητή, ρε φίλε. Είχες προπονητή. Είχε προπονητή. Είχε τεράστιο Βασίλη Βουρτζούμι, θα σου πω.
Είχε τον Βοντάρα. Ποιου άλλου είχε τότε, τον Μακνίλ, τον Γουάιτ, τον Χάγκινς, και αυτό καλό. Είχε τον Βοντάρα που μιλούσε η δουλειά του, δεν μιλούσε αυτό. Αυτόν κρέαζαν όλοι. Καλά, ο Πρίφτη κτλ. Ναι, 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 ο Λίγο. Ναι, ο Λίγο κτλ. Το Γιαννάκη που αν ήταν πέρυσι στο ξεκίνημα τη χρονιά, άλλο ο Γιαννάκη τον είχαμε βγάλει στην Αριστοτέλου και θα περνούσαμε και θα κατουρούσαμε. Ο Πρίφτη, ο οποίο φέτο με την Ούνιξ έφτασε μέχρι του 4 του Eurocup, αποκλείστηκε την Βαλένθια που είναι το μεγάλο φοβορή. Ποια σεζόν ήταν, 14-15. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Ο οποίο στην Ούνιξ φυσικά έχει κάνει και μια πολύ καλή ομάδα και με καλό μπάσκετ και γενικότερα η Ούνιξ παίζει στη VTB η οποία είναι πολύ ψηλό επίπεδο πρωτάθλημα. Με βοηθό Sim the Dream. Άλλη μορφή. Άλλη μορφή. Ναι, ναι. Ωραία. Έχει πάρει και άλλου άνθρωπου από την ομάδα. Πέθανε πέρα. Έχει και τον φυσιοθεραπευτή, τον Χάρη τον Γλάρο. Νομίζω και άλλον έχει. Και ένα βοηθό ακόμα έχει. Επάνω πριν. Όχι, 15-16 ήταν. 15-16, οκ. Ξανθόπουλο, βέβαια. Ήταν λίγο. Βασίλη Ξανθόπουλο. Τάσο Δήμα. Γιατί ο Πρίφτη μιλούσε. Δεν έλεγε ότι. Ξέρω εγώ, δεν μιλούσε πάρα πολύ. Ο Βότερ. Ντόμινικ Βότερ. Ναι. Ο Ζάρας, Τζαμέλ Χάγκινς, Τζέι Κόεν, που από αυτός και δεν είχε αναγγείλει αυτά. Βασίλη Σίντζακ, Τζεραλ Μακνίλ, τρίτος και βγει ο Άρης τότε, πέμπτος ο Πάκο εκείνη τη χρονιά. Ναι, φίλε. Στα προημιτελικά τον είχε αποκλείσει ο Άρης με δύο νίκες. Είχε πέσει ο Αρκαδικός και ο Κικαβάλα τότε. Με δύο νίκες. Όταν ο Πάκο είχε γίνει την ομάδα την πολύ περίεργη, είχε ξεκινήσει με κάτι Μιλιάνοβιτς, κάτι τέτοιο και όλους αυτούς. Κάτι Τρακ Μπράιν που είχε κερδίσει στο παλέ. Δεύτερη διαγωνιστική. Και μετά στα play-off που ενισχύθηκε όντως. 24 Οκτωβρίου του 2015, Άρης Πάκο 84-72. Πού με κέρδισε. Κάτσε ρε φίλε. Εδώ λέω 24 Οκτωβρίου του 2015. Σεζόν 15-16. Σωστά, 16-17 είναι αυτό που λέω. Ναι. Έχεις δίκιο. Ο Πάκο ήταν τριχανιά με τον τέτοιο. Συγχωρεμένος. Με Σοφοκλή, Βασιλιάδη και τέτοια. Big Sofo. Τότε ήταν. Λοιπόν, οκ, okay. Η ΑΕΚ έχασε με 4 από την Μπάμπερ στη Γερμανία, οπότε ουσιαστικά το 0 το μάτς στο ΑΕΚ. Πιο πολύ νομίζω ανησυχεί το Ματσιούλης που ο Γιώνας είχε ένα άσχημο πέσιμο και νομίζω κάπου στον αγκώνα πρέπει να χτύψει όπως την φάση. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι νεότερο προς το παρόν και δεν επέστρεψε στο παιχνίδι, πήγε στα αποδυτήρια. Εδώ βλέπω ο συνάδελφος εδώ έχει μαντικές ικανότητες. Ποιος? Μου αρέσει αυτό. Το ΑΚΑ θα καταπίνει την Πάπερ και τη μείνει 4. Πολύ ωραία. Ποιο σου είχε κατεβάλει? Εδώ στην άλλη έχει μαντικές ικανότητες από ό,τι βλέπω. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι λόγω των αποχρώσεων του. Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Αυτό σου μέκραζε, δεν είναι? Ναι. Μεκράζει ακόμα? Δεν ξέρω. Τον πόνεσαι. Τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν. Η ΑΚΑ, εγώ πιστεύω ότι παραμένει να έχει το προβάδισμα. Όσον αφορά την πρόκληση, γιατί νομίζω ότι η Μπάμπερ δεν είναι ομάδα η οποία μπορεί, ξέρω εγώ, να πάει με στο ΑΚΑ και να πάρει διπλό, ξέρω εγώ, ή να κρατήσει τόσο χαμηλά τη διαφορά. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Και γι' αυτό όταν ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με την ΑΚΑ και ήταν να παίξει ή με Μπάμπερ και με Μπάμβιτ, έβλεπα μπροστά μου, αν ο ΠΑΟΚ περνούσε την ΑΚΑ, την ευκαιρία να βρεθεί στο Final Four, δεν κατάφερε να την περάσει όμως. Φαγώθηκε, Ζεγανίκο, αποκλείστηκε, άστο. Ναι, ρε φίλε, το ξέρω. Το θέμα μου είναι γιατί αποκλείστηκε. Γιατί δεν ήταν έτοιμο. Γιατί κόντρα στις δυσκολίες και στα προβλήματα αυτής της χρονιάς ήταν επιτυχία που κατάφερε και έφτασε μέχρι το σημείο που έφτασε. Το μυαλό του. Εντάξει, τι έκανε, Μαρινίκο, έτσι είναι πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ο Γιώργος Αβίδης, γιατί ευχήθηκε στο Γιάννη Μπουζούκι. Κατάλαβα. Θα λησμυρίσει με τον Παναθηναϊκό. Παίρνει Μπουζούκι. Τον αγοράζει και τον αφήνει ιδανικό του χρόνου στον Παναθηναϊκό. Κατά. Έχει κλείσει λοιπόν ο Μπουζούκι, έγινε. Τι, να βοηθήσουμε τον Κυριάννη, να βοηθάμε Κυριάννη. Κι άλλο να βοηθήσουμε ένα φίλο. Κι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Κι άλλο να το βοηθήσουμε, λέει, του έχουμε δώσει κάτι. Εδώ πέρσι που σφιγγόταν το έβαινε λεφτά για τον Κουρμπέλη, ο Κουρμπέλης έρχεται να πάω στη Σαμπτόρια. Λοιπόν, 68-83, η θρηλυκή Adverb μέσα στην Νίζη Νόβγκορωτ. Η Adverb λογικά θα είναι στο Final Four, ομάδα από το Βέλγιο. Καλά, είναι ρε φίλο μου σκορ που... Χάπο Ιερουσαλήμ, Τενερίφη 75-73. Λέγεται ότι το Final Four θα γίνει στην Ιερουσαλήμ αν περάσει Χάπο. Οπότε η λογική λέει ότι στη Τενερίφη, στη Ρεβάνς ή Τενερίφη κάπως από εδώ ή από εκεί θα αποκλειστεί. 71-67
Το Bumper Car και σε εξέλιξη είναι το Nanterre Bologna. Τζόνι, βάλτε το λίγο ρε φίλε αυτό να το βλέπουμε. Τώρα δεν ξέρω που είναι. Πάτε λίγο 2-3, θα το βρούμε κάπου. Να έχουμε εικόνα από το Nanterre Bologna. Που και εκεί νομίζω ότι θα γίνει μια προσπάθεια όλης. Για όλο τον οργανισμό να περάσει η Μπολόνια, η οποία έχει σαν Τζότζο πρώην προπονητή. Δεν ξέρω κατά πόσο. Αυτό είναι και στον Παναθηναϊκό. Είναι καλό παίκτη. Έλα. Αυτό είναι στον Παναθηναϊκό. Έχει περάσει τον Παναθηναϊκό. Ουσιάτα. Γενικά μετά από εκείνη την καλή του τη μεγάλη επιτυχία με τη Σερβία, προ τα κάτω πήγε η καριέρα του. Okay. Τα ups and downs είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό. Λοιπόν. Τι ανεβαίνει, κατεβαίνει μια μέρα. Του Champions League και θα δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση εκεί με την ΑΕΚ να έχει την ευκαιρία, θα πω εγώ, να διεκδικήσει την παρουσία ξανά στο Final Four. Γιώργος Κουστανίδης διαιτητής εδώ στον Nanterre Bologna, Kevin Pander, Yannick Moreira στην Bologna, βέβαια. Γελούσε την ώρα του εθνικού ύμνου Γουάρδα. Ναι, κάτι είδα με αυτό. Κακιόρισμα. Πραγματικό παιδί για υιοθεσία. Ο ορισμός του παιδιού είναι υιοθεσία. Είναι το υιοθετημένο που πηγαίνει στα foster homes, αλλά αλλάζει συνέχεια foster homes. Δεν υπάρχει το παιδί, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Α, δεν θα γελάει. Έχει σκύψει το κεφάλι και γελάει ο Βλάκα. Γελά, Βλάκα. Παιδί για υιοθεσία. Από τα λίγα παιδιά για υιοθεσία. Παιδί από τα Lidl. Στο νοσοκομείο για εξετάσεις σωματιούλης, μάλιστα. Ναι, σου λέω, χτύπησε τον αγκώνα. Έπεσε κάπως άσχημα. Οι ευχές της δασαδίας, παιδιά. Έχει πάρει το μάτι σου μία τρίλο που είχε κάνει ο Chris Paul σε έναν παλίκαρο τον Bucks, το οποίο το έβλεπα και live. Το έβλεπα και με πήρε ύπνος, ρε φίλε. Λοιπόν, έχει κάνει μία τρίπλα, την οποία έχουμε στηρίξει τώρα, λίγο περίμενε. Να μπορώ να τη δω φιλαράκι με εδώ πέρα, δεν είναι. Όχι. Σε ποιον. Στο Divincenzo. Συζητούσαμε εδώ με ένα φίλο. Σε ποιον. Πολ. Είναι ένας τύπος με μαλλιά μακριά, ένας ρούκι είναι του τον Bucks, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Ντόσον. Όχι, καμία σχέση. Ο Ντόσον, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Λοιπόν, έλα. Έλα, Νίκο. Έλα να δεις. Λοιπόν, εδώ είναι ο φίλος. Περίμενε. Δέστρο, εδώ είναι, ρε. Α. Λοιπόν, περίμενε. Περίμενε ξανά. Ερε, Νίκο. Εδώ είναι ο φίλος. Λοιπόν, εδώ είναι ο Πολ. Έχει την μπάλα. Εγώ ειλικρινά θα τα παρατούσα επί τόπου. Θα τα παρατούσα. Ειλικρινά έχει πάθει κεφαλικό, κανονικά. Okay. Δηλαδή, πάνω στη τρίπλα έχει φύγει. Η τρίπλα γίνεται στο τρίποδο για όσους το έχουν δει. Και άλλος φεύγει μέσα. Το crossover, ο τύπος έχει φτάσει στο out. Δηλαδή, γλιστράει, φαίνεται ότι πια δεν έχει επαφή με το περιβάλλον με τα τρίπλα που έφαγε. Εγώ ειλικρινά επί τόπου εκείνη την ώρα πήγαινα στο τίμα μου, έλεγα σε παρακαλώ, δώσ' μου το βελτίο μου. Πήγαινα και φεύγω, ναι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ, δεν θα συνεχίσω άλλο. Πάω στον κόρυβο! Ξεφτυλίστηκα για φέτος. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά, φεύγω. Κατάλαβες. Εντάξει, φίλε, και ο Άιβερσον δεν είχε κάνει αντίστοιχο Τζόρνταν. Ναι, σε χρονιά ρούκι. Ο Άιβερσον. Έτσι. Κιόλας. Όχι τόσο πολύ. Η crossover είναι αυτή, πώς είναι. Ναι. Η crossover είναι. Η σταυρωτή τρίπλα. Άλιστα. Την οποία την είχε κάνει, ρε παιδί μου. Δεν τον είχε στείλει έτσι. Απλά τον είχε έτσι μπροστά του και τον χώρευε. Και ο Ήρβινγκ την έχει πολύ αυτή. Και ο Ήρβινγκ την έχει πολύ αυτή. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα στοίχημα.gr μαζί μας. Με τις καλύτερες αποδόσεις, με τη μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, με το καζίνο το οποίο πλέον έχει αυτό πάρα πολλές επιλογές από την στοίχημα, από τον υπολογιστή σας, από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, όπου και να βρίσκετε μπορείτε να στοιχηματίσετε και να κερδίσετε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα Μπαλαντέρ στο Λίπερο 107,4, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές δεν θα πω. Γενικότερα οι χολύπτες του ραδιοφώνου με εμάς δεν υποφέρεται. Δεν θέλω να τους κουράζεις. Ναι. Το Καβαδία λίγο βάζουμε σε κόπο καμιά φορά, οκ. Okay. Αλλά είναι για καλό σκοπό. Διαψεύδει για Μπέργκ Ολυμπιακός. Γράφτηκε. Γράφτηκε για Μπέργκ και διαψεύδει. Με τον Μπουζούκι τώρα μου έβαλες μπρίζες, ρε φίλε. Μου αρέσει. Το θεωρείς καλό παίχτη. Είναι εξελίξιμος. Υπάρχει ένας άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη για τον οποίο μπορείς να ρωτήσεις. Για πες. Για more info για τον Γιάννη Μπουζούκη. Για πες. Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο. Τον ξέρει καλά. Είσαι Παναθηναϊκό. Αυτό είναι ουσία, νομίζω τον είχε προωθήσει. Μάλιστα. Μαζί με τον Ζουνίδη. Κάθε το παιχνίδι, φίλε. Τζον Μπουζούκη. Κάθε το παιχνίδι από παιδί 20. Mm. Πόσο είναι. 19. Είναι 20. 19, νομίζω. Ναι. Γιάννη Μπουζούκη. Και με γεμάτη χρονιά, έτσι. Θέλοντας και μη. Ναι, ρε φίλε, οκ, okay, αλλά αυτό είναι στα θετικά του. Κοίτα για τον Παναθηναϊκό. Είναι έτοιμος παίκτης. Με στα αρνητικά 21.
Ναι. Μέσα στα αρνητικά από την Πρέβεζα. 1,72-67 κιλά. Μέσα αρνητικά τη φετινή σεζόν εμπιστεύτηκε νεαρά παιδιά και κάποια του βγήκαν. Και άλλο ο Χατζή Εμμανουηλίδη. Χατζή Εμμανουηλίδη. Φόρ είναι αυτό. Επιθετικό τέλο πάντων, whatever. Ναι. Είναι και αυτό καλό παίκτη. Φίλε, έχει καλά στοιχεία. Και αυτό και ο Χατζή Γιοβάνη. Δεν το βρίσκει εύκολα, όχι μόνο σε Έλληνε, γενικότερα. Ο Μπουζούκη. Ναι, αυτό το κάθε το παιχνίδι. Το οποίο. Ο Μπουζούκη. Εγώ λέω ότι είναι δύσκολο να το βρει. Ο Μπουζούκη. Αν θέλει να εξελιχθεί, πρέπει να μείνει στον Παναθηναϊκό. 100%. Μπορεί να μείνει, ρε φίλε. Ναι. Είπα, εγώ θα τον πάρει, πάω αύριο και θα τον πάρει. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γενικά. Γιατί είναι μια ομάδα που του έχει δώσει χρόνο μπόλικο, του έχει δώσει φανέλα βασικού και βελτιώνεται. Ναι. Να έχει χρόνο όμως συμμετοχής. Αν έχει σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ χρόνο συμμετοχής. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν χωρίς Μαουρίσιο και χωρίς Βέρμπλουμ. Λέω εγώ. Είναι, από ένα σημείο και μετά θα επιστρέψουν. Okay. Από ένα σημείο και μετά. Αν εσύ μπεις και είσαι σούπερ, θα μπουν και άλλοι σιγά σιγά. Και επίσης μέσα στον ανταγωνισμό, από τον ανταγωνισμό βελτιώνεσαι, Νίκο. Αλλιώς είναι να παίζεις με τον Ολιβέιρα, τον Βέρμπλουμ και τον Μαουρίσιο, αλλιώς να παίζεις με τον. Ισχύει. Ξέρω εγώ. Ισχύει. Είναι σαν μια ιστορία που διάβαζα χθες για αυτό το ταλεντάκι της Γιουβέντους, τον Μόιζε Κιν, τον επιθετικό. Είναι Ιταλό αυτό, είναι επιθετικό. Ιταλός, ναι, Βέρος Ιταλός. Βέρος Ιταλός, ναι. Μαύρος Έλληνες έχουμε, αλλά δεν πειράζει, μας κάνουν περήφανους. Και τι έκανε αυτό το παιδί? Έλεγε, ρε παιδί μου, διάβαζα το story του ότι σε κάποια φάση πριν 1-2 χρόνια ήθελε να φύγει να πάει να παίξει δανεικό κάπου. Mm-hmm. Και τον έδιωξε ο Μπονούτσιο και η Ελλήνη. Mm-hmm. Και του είπαν αυτό τώρα που λες εσύ και μου έδωσε να φορμή τη λέει. Άλλο λέει να είσαι προπονής Γιουβέντους και να παίζεις απέναντι σε εμάς, που θα γίνεις καλύτερος μέσα από αυτή τη δικασία. Mm-hmm. Και άλλο να πας κάπου αλλού που το επίπεδο είναι χαμηλότερο. Ξέρεις, τώρα αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι. Άνα μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Είναι λίγο ανάλογα και τον χαρακτήρα και τον παίχτη, το πώς θα κάτσει ο δανεισμός. Έτσι. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να πας για ένα δανεισμό και να μην σου βγει, ρε φίλε. Ωραία. Ή να πας σε μια ομάδα που να μην βρεις χρόνο ή τέλος πάντων να μην σου πάει. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, όντως έτσι είναι. Ωραία. Δηλαδή ο Κουλούρης κάνει παπάδες στον Ατρόμητο. Που ξέρεις, άμα θα είναι στον πάγκο του χρόνου, τι μπορεί να κάνει. Ή μπορεί να πήγαινε κάπου αλλού και να μην του έβγαινε. Θα είναι στον πάγκο του χρόνου. Δεν νομίζω. Α. Δεν νομίζω. Για το καλό του. Για το καλό μου. Πότε λέγεται το συμβόλαιο του Κουλούρη? Δεν ξέρω. Είναι λίγο το πώς θα κάτσει. Κουλούρης. Transfermarkt. Κάποιος τον έχει αναζητήσει από εδώ. 23 χρονών. σαν να ξύπνησε. Τι έγινε, παιδιά. το συμβολίο του με τον ΠΑΟΚ είναι μέχρι το... Δεν αναφέρει. Δανεικός στον Ατρόμητο, λέει. Μέχρι το 19, ναι, οκ. Okay. Ναι, αλλά πού λέει ότι είναι... Ανά το εδώ πέρα. Contract until 2021. Έχει άλλα 2 χρόνια δηλαδή. Να. Μάλιστα. Ποια άλλη περίπτωση δανεισμού έτσι μπορεί να πήγε πολύ καλά και να. Ποια. Να γύρισε. Ποια. Να μην πήγε καλά. Λάθος, ας πούμε, σε δανεισμό πήγε λίγα πράγματα. Στον ΠΑΟΚ έπαιξε μετά. Κάφτανε συγκυρίες εδώ που λέμε. 16 γκολ, 23 εμφανίσεις, με θυμίζει ο Θήμιος. Μια χαρά. Not bad. Έχει το πρωτάθλημα. Ναι, not bad. Παραπάνω ένα γκολ. Νομίζω είναι 19. Κύπελο, έχει βάλει. Με το κύπελο, 19-21. Σε εκείνο το εκπληκτικό 08, πόσο ήταν, 08-18. Ήταν με ένα καλό απόγευμα για τον Ατρόμητο. Με τη Θεία Λακαμαρίδου. Και με τον Ηρακλή και ένα ακόμα καλό απόγευμα. Τρίγκολα βάζανε ναι, τότε. Το 1-6. Ναι, ναι. Ένα πολύ καλό απόγευμα. Τρίγκολα έβαζε ο Ατρόμητο, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Και στις καλύτερες οικογένειες. Έτσι το μόνο. Σε καλή μέρα. Έτσι. Τα βάζει. Πώ ήταν ο ΠΑΟΚ με τον Ναϊτο Σπάτο, ένα τρίγκολα. Τον Αίγυπτο Σπάτων. Ναι. Έπρεπε να βάλει φίλε 3 γκολ πριν για να φτάσει τα 50. Όχι, βασικά έχει φέτος συνολικά. Φέτος έχει 22. 22, είδες. Σε 30 εμφανίσεις. 23 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, 16 γκολ. 5 στο κύπελο, 5 γκολ. 2 για τα προγραμματικά του Europa League εμφανίσεις, 1 γκολ. Μάλιστα. Είδες. Ναι. Είναι πώς θα σου κάτσει. Και άμα σου κάτσει, σου αρέσει. Ειδικά για επιθετικούς, έτσι. Και είναι ρε φίλε Κουλούρη, θα βλέπουμε τόσα χρόνια παίζει και είναι ακόμα 23. Καλά, εντάξει, δεν έχει παίξει πάρα πολύ, ρε φίλε. Να δει τον ΠΑΟΚ, α πούμε, αν εξαιρέσει πέρσι ένα διάστημα τότε με τον Λουτσέσκο που ήθελε να του ταρακουνήσει όλου, είχε ένα θέμα με τον Πρίγκοβιτς και τον έβαζε πιο πολύ τον Κουλούρη για να ταράξει το σερβο. Νίκο, στα 23 το είχε 134 συμμετοχές. Και είναι φυσιολογικό. Γιατί okay. Για τη σωματοδομή του, για τον τρόπο που αγωνίζεται, είναι φυσιολογικό. Δεν είναι λίγες.
Αυτό σου λέω, είναι πολλές. Ούτε εγώ το σου λέω ότι είναι λίγες. Αλλά μου φαίνεται φυσιολογικό για το κουλούρι. Με 42 γκολ. Ναι. Ο κουλούρι, δεν κάνω λάθος, τη χρονιά που έπαιξε στον ΠΑΟΚ ήταν τότε με τον Στέφενς. Που ερχόταν από τον πάγκο τέλος πάντων και άρχισε να παίρνει συμμετοχές και είχε βάλει κάποια γκολ τότε. Σημαντικά, οκ. Okay, 13-14. Ναι. 13-14 ο κουλούρι ήταν φίλε 18 χρονών. Τότε έκανε ρεπορτάζ από το σωρικό ΠΑΟΚ νομίζω. Ήταν λίγο όταν έφυγε φαντάρου του Στέφεν. Κολλητό σου. Ο Στέφεν. Ναι. Όχι. Και ο Κουλούρη. Ο Κουλούρη, φίλε, ήταν σε εκείνη την ομάδα την ΚΑΠΑ 17 που είχε πάρει το. Άλλο ήταν ο Ρουφ του Μοσχόβιτ σε εκείνον τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είχαμε ρούφ. Είχε. Δεν είχαμε. Είχε. Φορούσε το 77. Κράκ. Ναι. Αυτό το παιδί που είχα, φίλε. Ποιο ρε. Το 77. Ποιο. Που είχε τότε που ήταν ο Ρουφ. Ποιο είχε το 77, ρε. Αλήθεια σου ρωτάω, δεν θυμάμαι. Ο Νίνης δεν το είχε. Ο Σωτήρης ο Νίνης. Ναι. Και ήταν, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Ας. Δεν έχω μιλήσει, δεν έχω κουβέντα. Κολλητός σου, Σωτήρη, έλα τι δεν γίνεται και δεν σε βάζουν. Και άστα, τα γράψω εγώ αύριο στη live sport. Μεγάλη παιχτάρα. Μεγάλη παιχτάρα. Αν δεν είχε τον αθλητισμό αυτή η παιχτάρα, θα έπαιζε σε πολύ πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά... Νομίζω ότι έχει κάνει το καλύτερο παιχνίδι Έλληνα μέσου σε εκείνο το Ρώμα Παναθηναϊκός. Ματσάρα, με το Σισε και όλα. Ναι. Λοιπόν, έχω δημοσίευμα για Γιάννη Μπουζούκη ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Παντού παίζει, δεν σου λέω. Δεν είναι τυχαίε οι ευχέ του Μπουζούκη. Λοιπόν, το τσεκάρε παντού καιρό. Ο Πάρου παρακολουθούσε έναν τον Γιάννη Μπουζούκη και αν αποφασίσει να προχωρήσει το θέμα, δεν αποκλίνει καταθέσει πρόταση. Άρα έχει κλείσει. Εντάξει, τελείωσε. Δεν έχει κλείσει. Άσε το. Δεν έχει κλείσει. Τον τσεκάρε εδώ και καιρό. Τα ξέρουμε αυτά, Νίκο. Τον τσεκάρε εδώ και καιρό. Τα ξέρουμε αυτά. Έγινε, Νίκο. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 20, λέει. Γιαννάκη, μείνω στον Παναθηναϊκό να παίξει, αγόρι μου. Να είσαι ο συμμετοχής. Καλά είσαι εκεί. Κάποια στιγμή θα βρεθεί και ένας άνθρωπος επαιδείς στον Παναθηναϊκό. Θα γυρίσει πάλι στα ένδοξα καλά του χρόνια. Εγκεφαλικού Ιρία Αντωνίου, λέει, στα νέα της γυμνά φέρει. Μάλιστα, τρομερό, έκανε γυμνό Ιρία Αντωνίου. Δηλαδή. Αποκλειστικό. Πρώτοι εμείς. Μάλιστα, ωραία Ιρία Αντωνίου. Δυνατή. Δεν βγάζουμε μόνο ποδοσφαιριστές, βγάζουμε και γυναίκες στο εξωτερικό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Η χώρα που αδείξει το κουλοκοντρόνι και το Βαγγέλη διαβάζω εδώ πέρα στο site, μάλιστα. Είπαμε για τον Ουάρντα. Ωραία και με τον Βασίλη Παθεοδούρου για τους Πανούλη και τον Τυφώνα σήμερα, διάβασα. Ποια είναι τώρα η ώρα μου που... Τώρα μας φοβήτησε, είναι λίγο... Δεν έχω μαζί μου το ναρκωτικό μου. Δεν είναι αλλεργία, ρε φίλε. Δεν είναι η αλλεργία, νομίζω είναι ότι αρχίζει και γέρνεις λίγο. Όχι. Είναι και χθες τέτοια ώρα, είναι η μέρα τώρα που σιγά σιγά με πιάνει και κάπου το βράδυ έρχεται. Χθες εκδηλώθηκε και δυσπνία, οπότε μπαίνω στα δύσκολα. Πρέπει να έχω το. Θα μας μείνει στα χέρια. Βρέθηκε το κτίριο που θα στεγάσει το ΒΑΡ. Τεράστια επιτυχία. Πραγματικά δηλαδή. Ψάχνει να πάει ένα κτίριο να στεγάσει με το ΒΑΡ. Αύριο. Λευκό πόλο. Αύριο. Από κάτω, κράτη. Φωτιά στο κτίριο που θα στέγαζε το βάρο. Το κτίριο λέει βρίσκεται στο Μαρούσι, μη δίνετε στοιχεία, ρε παιδιά. Πείτε εκεί πέρα. Μεταξύ σα, όσο ξέρετε. Έχει επιφάνεια 354 τετραγωνικά μέτρα. Αφεντικό, πόσα εκρηκτικά να βάλω. Και άλλου χώρου, αποθήκε κτλ. Και θεωρείται ότι πληρεί όλε τι προποθέσει για τη λειτουργία του ΒΑΡ. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα λειτουργεί λέει, ως το στρατηγείο της διαιτησίας, αφού δεν αποκλείεται να μεταφερθεί εκεί λέει, και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, γνωστή και ως ΚΕΔ. Η ΚΕΔ είναι εκεί στο Γουδί, στην ΕΠΟ. Νομίζω ότι είναι στο Γουδί, ναι. Γιατί έφυγες από εκεί που ήσουν πριν, φίλε, που είχε μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Ιερία Αντωνίου. Εγκεφαλικά. Γύρνα την άλλη όμως, εγκεφαλικά. Αν μοιράζει τα εγκεφαλικά. Ναι, μοιράζει τα εγκεφαλικά. Εγώ έτσι κατάλαβα ότι αυτή έπαθε κεφαλικό, ρε φίλε. Και λέω, νέο κορίτσι. Όντως μοιράζει. Θα πάθαινε ρε φίλε η Ρία Αντωνίου. Άνοιξε αυτό. Ναι. Ήταν λίγο εγώ το άνοιξα. Πήγε το μάτι μου, ρε φίλε. Το πήρε το κλικ, δηλαδή. Το πήρε το κλικ, ναι. Το κλικ Χόρινγκ. Εδώ. Μια χαρά. Γιατί όχι. Μάλιστα. Αυτή που, είχε καταγγείλει διευθυντής επικοινωνίας του Sky λέει πρώην σημαντικός στέλεχος Παναθηναϊκού. Ποιος? Ο Μίστερ Μάνος. Κατερίνα Μαντά. Δεν τη ξέρω. Δεν είναι αυτή που είχε. Όχι. Ο Χάρης Γουλιός έφυγε, αποχώρησε από το Sky. Ο Χάρης Γούλιος. Η Αμαλία Κυπαρίση. Έτσι ξέρω.
Είδα στη στέλεχος του Παναθηναϊκού Προεδρίας Γιάννη Βαρνογιάννη, Τζίγκερ. Ναι. Μάλιστα. Είναι σύζυγος του παλέμαχου διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Ποιο παλέμαχο. Α, ποιο είναι ο παλέμαχο. Δεν τα λέει. Είναι σύζυγος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή. Ποιο παλέμαχο, υπάρχουν πολλοί. Α, του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Αχα. Του Μεταρά. Okay. Μάλιστα. Του προεπέχει του Πάγκου δηλαδή. Και αυτό ήταν με στέφες τότε, δεν ήταν. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μαθαίνω ότι δραστηριοποιείται πολύ δυνατά. Το κομμάτι η manager, Παύλα. Όλοι, ρε φίλε. Όσοι, οι 9 στους 10 όχι, που τελειώνουν είναι... την μπάλα. Το ψάχνει πολύ καλά. Ασχολούνται με αυτό. Το ψάχνει πολύ καλά. Από ό,τι ξέρω. Όπως είχα σήμερα συζήτηση με έναν ποδοσφαιριστή. Ξένο. Mm-hmm. Και μιλούσαμε για έναν πρώην παίχτη του Άρη. Mm-hmm. Ο οποίος είχε γίνει manager. Και μου λέει ο ξένος. Πλέον λέει. Όλοι οι μάνατζερ γίνονται. Ναι, ναι, καλά. Δεν έχει κι άδικο. Ρε φίλε, ο Τζόρτζεβιτς πώς δεν έχει κάνει με διάφορους ομάδες. Ο Πεντράκα έχει, έχει. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Ο Τσιρίλο. Ο Τσιρίλο έχει και παίξει στον Άρη. Τελευταία χρόνια, ναι, οκ. Okay. Τον Τιγκινή. Και όχι μόνο νομίζω. Α, και τον Κωνσταντινίδη. Και τον Δημητράγη έχει, βέβαια. Τιγκινή και Δημητράγη. Σωστό. Και έχει έναν ακόμα νομίζω. Ή όχι. Όχι, δεν έχει άλλο. Και άλλοι τώρα έτσι που δεν μπορεί να μείνει για τόσο. Λέμε τον Τζόρτζεβιτς και τον Τσιρίλο γιατί είναι πιο γνωστή τέλος πάντων. Ναι. Πώς το λένε, ρε. Ο Ρίαν Καπαγιανίδης. Ρίαν Καπαγιανίδης, βεβαίως. Ρίαν Καπαγιανίδης. Γνωστός. Ναι. Έχει κόσμο. Έχει κόσμο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτοί είναι... έχουν ρε παιδί μου και το know-how. Ξέρουν, οκ. Okay. Ξέρουν την πιάτσα, ρε. Αυτό είναι σημαντικό. Ξέρουν την πιάτσα. Δεν είναι μόνο το know-how. Ξέρουν know-how πώς... μπορεί να το έχουν και άλλοι. Πιάσε το θέμα. Ξέρουν πώς να χειρίζονται τις ομάδες και τους παράγοντες. Τελειώσαμε. Εντάξει. Ναι, τα σκέτα. Εμείς τώρα τι απάμε, ξεπόλυτη τσαγκάρια. Έτσι όπως σε βλέπω σήμερα, αντιμένω καλός Παπατζής. Δηλαδή, περνάς ένα πρώτο στάδιο Παπατζηλικίου. Ναι. Okay. Πόσα μας δίνετε, έτσι. Ξέρεις, πόσα μας δίνετε. Για πόσα βρεχούλη. Θέλουμε 100.000 ευρώ. Έχουμε 30. Αυτά είναι παρτά. Κλείσαμε. Και μέσα 30 είναι και τα δικά σου. Κλείσαμε. Ποια η προμήθεια πώς πηγαίνει. Υποτίθεται είναι 10%. 10% είναι σταθερά. Το νόμιμο. Το νόμιμο, ρε παιδί μου, του χαρτιού υποτίθεται 10%. Τώρα το τι συμφωνία έκανε ο καθένας είναι άλλο κουβέντα. Under the table. Βέβαια. Under the table. Καλά τώρα, όταν μιλάμε για μικρές συμφωνίες, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα υπάρχει μεγάλη προμήθεια. Όταν μιλάμε για μεγάλα συμβόλαια είναι άλλο κουβέντα. Ένα ενδιαφέρον topic είναι αυτό, ρε φίλε. Να βγάλουμε μια μεγάλη manager. Νομίζω ότι ο Πάοκ σε περίπτωση του Ελκαντουρί μοίρασε καμιά 700-800 χιλιάρικα σε manager. Ο Χριστός και πέραγε. Ναι. Εντάξει, too much. Μήνο ρε ή όλα, φίλε. Άμα θέλετε να μήνο, ναι, ο μήνο είναι. Άμα θέλετε να κάνετε με μήνο, θα πληρώσετε πολλά στο μήνο παρά στον παίκτη. Ναι, και σκεφτείτε, πήρε 700-800 από τον Πάοκ. Σκεφτείτε τη United, α πούμε, και τη Real. Πόσο μπορεί να παίρνει ο μήνο, κάμια 7 εκατομμύρια. Ακριβώς. Εντάξει. Για να φέρω τον Ελκαντουρί, έτσι. Δηλαδή τώρα δεν μιλάμε ότι έφερε και εγώ, ξέρω εγώ. Εντάξει. Έτσι είναι αυτά, φίλε. Τολμήσανε, Νίκο. Τολμήσαν και πετύχανε. Εμεί εδώ στη Τοχομάνα. Ξανά. Παρετείται από το Κασιάεκ. Δεν σε έχω και τέτοιο. Όχι, εντάξει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί σε επίπεδο. Μάνατζερ. Δεν σε έχω για παπατζή. Δεν σε έχω. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Το να μην για λαμόγιο. Το να μην τον έχει. Λαμόγιο, εντάξει. Να είσαι και λίγο λαμόγιο. Λαμόγιο δεν είμαι. Κοίτα, παπατζή. Παπατζή. Κολομπαριλίκι. Να το πούμε έτσι. Θέλει κολομπαριλίκι. Το οποίο κολομπάρεμα στη δουλειά μα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις. Και το παραδέχεσαι και εσύ. Ναι. Χρειάζεται. Οκ, okay, ναι. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Αυτό είναι ένα καλό όπλο. Αν θέλεις να γίνεις manager ποδοσφαιριστών. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που είναι manager παίχτων του μπάσκετ, ας πούμε. Okay. Δεν με τραβάει τόσο πολύ. Εντάξει, γιατί είμαι και του ποδοσφαίρου ρεπόρτερ έτσι κι αλλιώς. Είναι άλλη έγκλη νομίζω το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν παίξω τώρα τα λεφτά στο μπάσκετ. Δεν νομίζω και να παίξω τα λεφτά στο μπάσκετ. Εντάξει. Ειδικά συνεργάζεσαι με τις ομάδες πόλης. Δύσκολα. Δύσκολα. Αν συνεργάζεσαι με τις ομάδες των Αθηνών, ναι. Εντάξει. Εκεί έχεις περισσότερες πιθανότητες. Αν είσαι αυτός που ανακάλυψε το Γιάννη το κούμπο, εκεί έκανες κέντα. Οκ. Okay. Πώς το λένε αυτό που τον. Είναι ένας που είναι εδώ και ένας που ήταν Ελληνοαμερικανός στο Σικάγο. Ο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Έχει και έναν εκεί, δεν είναι, που είναι στο Σικάγο και. Που είναι Έλληνας όμως. Αχ, μόλι, πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Anyway, εντάξει. Από ρεπορτάζ, τι έχουμε, Νίκο, φίλε μου. Πολύ λίγα πράγματα, ρε φίλε. Δεν έχει δηλαδή. Α, στον Άρη τώρα επιστρέψαν οι διεθνείς.
Οκ, okay, από αύριο φουλάρια όφι. Με τα γραφικά δεν έχει κάτι. Έχει παιχνίδι εύκολο. Ο Πάκου παίζει. Ο Πάκου παίζει την Ξάνθη. Πάκου παίζει την Ξάνθη. Ξέρουμε αύριο τι γίνεται με τα εστήρια, παιδιά. Μάλλον. Έχει γίνει και εκεί. Πιο πολύ κουβέντα γίνεται για τα εστήρια παρά για το αγωνιστικό. Ναι, είναι λίγο θέμα το πώς θα μοιραστούν. Και ακόμα δεν έχει πάρθει έτσι κάποια οριστική απόφαση. Στη λογική ότι αύριο θα υπάρχει μια ανακοίνωση για να δούμε. Θα βγουν στα εκδοτήρια. Θα βγει ένα μικρό αριθμό μέσω ίντερνετ. Εκδοτήρια δεν νομίζω, παιδιά. Νομίζω ότι ό,τι βγει θα βγει από ίντερνετ και βέβαια το μεγαλύτερο αριθμό τον έχουν οι οργανωμένοι. 4.600 αποτίθεται είναι. Δεν νομίζω ότι είναι 4.600 πάω ξύδι στην Ξάνθη. Όλο το γήπεδο δηλαδή θα είναι πάω. Την Κυριακή. Δεν νομίζω να είναι 4.600. Ναι. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Κάπως έτσι θα γίνει η δουλειά. Νομίζω ότι σήμερα πέσαμε για αρκετή για τον πάω. Και ο Κάλλητα στο γονίτσι και ο. Ελά. Γύρισαν και διεθνεί και τέτοια. Οπότε. Εξωτερικά προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Είναι μικρό το διάστημα. Αλλά δεν λείπει και πάρα πολύ ότι πάω πολύ τον ενδιαφέρει το κομμάτι με του τραυματίε που έχει. Από το Λιμνιό, ο Πέλκα, ο Ελχαντουρί. Παίχτε που είναι και όλοι πάνω κάτω στι διαθέσει. Δηλαδή ο Λιμνιό γύρισε από υποχρεώσει με εθνική ελπίδα. Είχατε πολύ πράγμα εκεί πέρα. Όχι, η Νέοντα που έχει πολύ πράγμα. Α. Στην ελπίδα ο Λιμνιό και. Αλλά γύρισε και αυτό με ένα θεματάκι ανάλογο με το Πέλκα, αλλά σε πιο μικρό. Ο Σιαμπάνη θα φύγει για τον Πάκο το καλοκαίρι. Θα πάει στον Παναθηναϊκό. Φαίνεται. Θα κάπου να παίζει. Στον Παναθηναϊκό. Να πάει στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό έχουν το διούδι, ρε φίλε. Μπορεί να πουληθεί το καλοκαίρι. Θα πουληθεί, ναι. Αυτό το παιδί όλο πουλιέται έτσι κι αλλιώ. Ο Άρης τον έχει πουλήσει δύο φορέ. Μπορεί να πάει στο εξωτερικό. Α πάει, μακάρι. Ξεκίνησε πολύ καλά. Νομίζω είναι πάρα πολύ βελτιωμένο. Ναι. Τον καλεί ο Άγγελος στην εθνική, όχι. Τι να τον καλέσει, αφού έχει του άλλου. Μελαχοδήμο Πασχαλά και. Και τον το Μπάρκα, ναι. Νομίζω ότι ο Διώδης κάνει πιο κολοπότα από τον Μπάρκα, ρε φίλε. Κάτσε αφού μα γράφουν ότι οι ματιέ του Άγιαξ Μπάρκα. Καλά, ναι. Νομίζω ότι τέτοιο θα μπορούσε να είναι. Αν και ο τελευταίο καιρό δεν έχει το ίδιο επίπεδο στο ξεκίνημα, αλλά νομίζω ότι έχει ανεβάσει το επίπεδο του αρκετά. Συμφωνεί. Ναι. Έτσι πιστεύω. Κάποια στιγμή πιστεύω θα γυρίσει ξανά στην ομάδα τη καρδιά του. Και παρότι εγώ έχω μείνει στο. Έχω πάντα στη λογική μου ότι ο τραυματισμό είναι ψηλό στα φιλικά. Δεν ξέρω γιατί μα έχει κολλήσει. Σαν τον Κουέστα, ο συγκεκριμένο παρότι δεν είναι κανένα boy. Όχι, όχι, δεν μπορεί να πει ο κράτη, όχι. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Και έχει βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί. Πιστεύω εγώ. Είναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πιστεύω τώρα αυτό που διαβάζω θα επενδύσει και του χρόνου στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τώρα λένε ας πούμε ότι υπάρχει στο ραντάρ του Λιώτη Τσιλιανίδη. Καλό παίχτη. Δεν είναι παίχτη που αλλάζει επίπεδο, όχι, αλλά είναι ένα παίχτη ο οποίο. Είναι μια προσθήκη. Έχει δώσει πράγματα. Έχει παίξει τον Ηρακλή. Πόσο χρόνο είναι, δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι πολύ. 23 να είναι κι αυτό. Επίση ο Παναθηναϊκός τι παίζει με την αδειοδότηση και τη τιμωρία του χρόνου που ξέρουμε. Δεν έχουμε εικόνα. Θα μπορεί να πάρει ό,τι θέλει δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το όλο θέμα για τον Παναθηναϊκό φέτος ήταν να τερματίσει πέμπτο για να εκτίσει του χρόνου την ποινή στην Ευρώπη. Δεν το κατάφερε αυτό. Γεια σα. Εκεί ήταν το ζήτημά του. Εκτός να καταφέρει και κάνει διακανονισμούς τώρα και δεν χρειάζεται να κυνηγήσει αυτό το στόχο ας πούμε, του χρόνου. Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη, υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει τη μορία που έχει μπει και είναι σε ισχύ. Εγώ όλα τα μπορώ να τα δούμε στο ποδοσφαιρικό μου. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως, εγώ επαναλαμβάνω στους Παναθηναϊκούς, μέσα από μια δύσκολη κατάσταση βγάζεται και αναδεικνύεται νέα παιδιά. Είναι θετικό αυτό γιατί βλέπετε τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Ναι, βλέπετε ότι πολλοί Έλληνες δεν παίζουν. Ναι. Στις υπόλοιπες ομάδες μεγάλες ανωνόματα. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν να χαίρεστε έστω για αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό. Τα λεφτά δεν τα χτίζει για να πετύχετε κάτι παραπάνω. Θέλει δουλειά πολύ. Εντάξει, τι έκανε. Ένα το χελιδόνι. Και άνοιξε ακριβή. Και άνοιξε ακριβή. Και με αυτό θέλω να πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής εδώ Μπαλαντέρ μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης εδώ όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 10 μέχρι τις 12 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Περί ανέμων και υδάτων κινούμαστε σήμερα όπως καταλαβαίνετε αυτές τις μέρες, αυτές τις δύο εβδομάδες χωρίς αγωνιστική δράση στη Super League όπως και να το κάνουμε χαμηλώνουν λίγο το ενδιαφέρον, okay. Οι εθνικές, το μπάσκετ όπως και να το κάνουμε δεν κερδίζει τόσο πολύ ενδιαφέρον όσο το να παίζουμε οι ομάδες μας. Στην Super League. Είπαμε τι έγινε με τα παιχνίδια σημερινά του Champions League που ήταν ουσιαστικά τα μοναδικά που είχαν και σε κάποιο στοιχηματικό ενδιαφέρον γιατί χθες ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία των αγώνων
των προκριματικών του Euro. Οπότε σήμερα και στοιχηματικά έχει πολύ λίγες επιλογές. Είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η δράση σιγά σιγά ξαναμπαίνει σε full ρυθμούς από Σάββατο που επιστρέφονται από τα αθλήματα, που μπαίνουν στη τελική ευθεία από τα αθλήματα πια, γιατί ολοκληρώνεται το κομμάτι των διακοπών και εκτός από το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο που είναι μπροστά. Το είδα. Κάνει όντως διεθνή καριέρα το κορίτσι, να ξέρεις. Κάνει καλή. Τα δίνει όλα το Ελενάκι. Συνεργασία έκπληξη, λέει ένα κάνω και κάτω τελεία. Φουρέιρα Snoop Dogg μαζί σε θρυλικό τραγούδι, λέει. Hold up. Featuring, λέει, Snoop Dogg, λέει, Εντελένη Φουρέιρα. Ποιο τραγούδι μας λέει. Η βασίλισσα της ελληνικής pop σκηνής. Βαρύς χαρακτηρισμός. Πολύ μεγάλη. Τα όνειρα. Για πες. Το Sirens, όπως λέγεται το τραγούδι, λέει, θα κυκλοφορήσει την Panic Records. Πάρις. Μπράβο. Λοιπόν, είναι επανεκτέλεση του θρυλικού Sweet Dreams, Are Made of This, ναι. Τον Eurythmics, ωραίο κομμάτι. Γίνει 800 συσκευές βέβαια αυτό. Που κυκλοφόρησε το 83 και του έκανε γνωστό παγκοσμίως. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το βρετανικό ντουέτο έδωσε άδεια για επανεκτέλεση του τραγουδιού, το οποίο έχει μπει στη λίστα του Rolling Stones με τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Και μέχρι σήμερα έχει βγει μόνο στις διασκευές. Το Sirens θα κυκλοφορήσει όλο τον κόσμο μαζί με ένα εντυπωσιακό music video διεθνών προγραφών σε λίγες μέρες. Τι θα κάνει το κόρι τη ρεφίλα τα δικά του με Sweet Dreams. Θα μου πει θα έχει τέτοιο. Θα είναι. Καινούργια βερσιόν, ρε παιδί μου, okay. Λέει είναι η Φουρέιρα Snoop Dogg και ο ταλαντούχος Καν. Δεν τον ξέρω. Ποιος είναι ο ταλαντούχος Καν. Ο Καν, δεν τον ξέρω. Ο Καν. Ο Σνούπι πάντως είναι κορυφαίος. Να βάλουμε λίγο. Βάλε ένα. Drop it like it's hot. Βάλε ένα από Snoop Dogg. Βάλε. Snoop Dogg. Drop it like it's hot. Πιστεύω ότι ο Σνούπ κάνει την ημέρα, ναι. 20 τσιγάρα. Εύκολα. Δηλαδή, ό,τι τσιγάρο κάνει είναι τέτοιο. Προσέξτε και όχι τα δικά μου. Ναι. Απ' άλλα. Ούτε Άικος, ούτε ηλεκτρονικά, ούτε τίποτα. Ούτε κανονικά. Σέρτικα. Σέρτικα, ωραία, ναι. Κυμπάρικα, ρε παιδί. Ακριβώς. Μου. Έτσι. Ακριβώς. Με τη γνωστή και ως Τζιβάνα. Πιστεύω ότι είναι κλασμένο. 24 ώρες το 24ωρο. Πλέον έχει παραπεί κι άλλο. Πλέον έχει πάθει τέτοιο, έχει πάθει ανοσία. Ο τεράστιος Σνούπι. Drop it like it's hot, λέγεται. Και είναι διαχρονικός, φίλε. Version, ναι. Είναι διαχρονικός. Εντάξει. Να το. Δώσε. Πάμε. Εντάξει, χαμηλώ στο λίγο. Είναι ρε παιδί μου. Αλλά κακάλτα το. Να μην καταλαβαίνεις τι λέει. Δηλαδή να το πηγαίνει έτσι. Να μην ακούγονται γράμματα και. Τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνεις. Όχι, όχι. Mumble rap λέγεται αυτό. Mumble rap. Είναι τεχνική. Υποτίθεται. Και έχει ένα βιντεάκι που ρωτάνε το Snoop και λέει «Δεν τραγουδάρει, λέει, τώρα κάνουνε...» Ωραία. Γιάννη, τι έγινε, ρε. Γιάννη, ήρθα. Λοιπόν, τώρα πέρα την πλάκα, Φουρέιρα, ναι. Όντως κάνει σιγά σιγά καριέρα, με αφορμή το περσινό, την περσινή υπερκομματάρα που τραγούδησε και την αποθέωσε Φουέγο, στο Eurovision. Μου είχε πει φίλος που είχε πάει στην Ισπανία το καλοκαίρι. Ήταν hit. Μου είχε πει ότι έπαιζε πάρα πολύ σε μαγαζιά στην Ισπανία και το έχει εξελίξει και με ένα άλλο τραγούδι που έχει βγάλει, το οποίο δεν λέει και πάρα πολλά. Δεν θυμάμαι το πρώτο, είναι περίεργο όνομα έχει τραγούδι. Okay. Η Εντέλα. Η Εντέλα Φουρεράι, έτσι. Πονάτε. Εντάξει, Φουρέιρα τώρα μπαίνει μέσα και τα διαλύει όλα. 100%. Όπου βγαίνει. 100%. Τι να λέμε τώρα. Τα διαλύει όλα. Έχει το δικό της στυλ τέλος πάντων. Εντάξει, προφανώς και δεν είναι. Τι δεν είναι. Αντιγράφηκε λίγο, ρε φίλε, ξέρεις, άλλες. Δεν ξέρω ελληνικό αυτό, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Ναι, όχι Ελληνίδες, αυτό δεν σου πω. Ναι, είναι φυσιολογικό. Ξένος. Είναι φυσιολογικό, ναι. Ξένος. Και είναι πάρα πολύ δυνατή. Το Εντελάκι. Το Εντελάκι. Ναι. Και τώρα μας πούμε μπορεί να γίνει ακόμη πιο δυνατή. Μας κάνει περήφανους. Μπορεί να γίνει κορίτσι το οποίο τραγουδάει και R&B και τέτοια. Να μα το δω γι' αυτό. Γιατί όχι. Έτσι έχει ξεκινήσει, φίλε, μην ξεχνά. Θέλω λίγο να θυμάσαι πράγματα. Ναι. Ωραία. Ναι. Αυτό το ελληνικό πεντάγραμμο. Η Εντέλα. Είχε προκύψει από τις Μυστίκ. Η Μυστίκ. Ήταν τραγουδήσει μαζί με το θρυλικό νεύμα. Ήταν η Μυστίκ. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι, μην λυπάσαι. Έτσι, μπράβο. Τα βράδια πως θα κοιμάσαι. Τις πολύ καλές εποχές του Family The Label. Ναι. Family. 12 ακριβώς. Εκεί που κάνανε κανένα 4-5 χρόνια πολύ δυνατά. Ήταν η πιο δυνατή από όλους αυτοί. Και εγώ σου τάπα. Εμφανίστηκε και η Ελένη Φουρέιρα μέσω των Μυστίκ και έπειτα η Φουρέιρα
προχώρησε μόνη της. Έτσι. Φερθήκες κάρτα, άλλη μια φορά σου βγάζω... Μαζί με το φιλικό νεύμα. Το έργο το έχω δει, τη λύση έχω δει. Κατάλαβες. Το άλλο το... ήταν, δεν θυμάμαι, ήταν του Family και το ήθελε πολύ. Ήτανε... Το θυμάσαι. Ναι, ήταν ήδη με το Whisper Song και τότε. Μπίπ στον Αλέξη και στον, στον ισορροπιστή. Ναι. Τα πάρε του, όποιο έμπαινε μέσα ήταν μάγκα, τα ξέρει. Τι? Τα πάρε του, όποιο έμπαινε μέσα ήταν μάγκα. Ναι, 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 ναι. Εγώ έμπαινα, ήμουν πολύ μάγκα. Αλήθεια. Tag life. Α με στο χώρι. Και ήμουν και πιτσιρικό. Έτσι. Έτσι. Αβλέπαμε το Μοσκοβίτη στο Family the Label. Family the Label, ναι, βέβαια. Ναι. Πρέπει να παίζαν στην πόλη τότε. Ερχόντουσαν σίγουρα Πέμπτη. Και μπορεί να ερχόντουσαν και άλλη μέρα και να παίζανε. Στο μπουτίκ. Όχι στο μπουτίκ, στο χοτέλ ήταν το. Στο χοτέλ, ναι, ναι, ναι. Εκεί ήταν η. Και στο μπουτίκ όμως. Είχε δηλαδή πιο πολλά. Είχε... Ήταν άλλη φάση. Δεν ήταν τέτοιο. Ήταν κλαμπ κλαμπ και μετά ήταν σε πιο άλλη μουσική. Στο χοτέλ έχω πάει μια φορά. Mm-hmm. Και έχω κάνει 10 λεπτά για να πάω από το μπαρ έξω. Ναι. Γινότανε κλάμα. Ναι. Στις καλές του μέρες γινότανε κλάμα. Είχαμε σαν πόλη δηλαδή κλαμπ και τα λοιπά. Δεν... Τώρα έχουμε μια επανεκκίνηση του κλαμπ στην πόλη. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο κόσμος σε φάση. Το θρελικό decadence. Ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Τι. Μας έχει χαλάσει πάρα πολύ το YouTube και το Ιντερνετ. Γιατί, ρε φίλε, τότε όντως έβγαινες και άκουγες κάποια τραγούδια τα οποία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα, ρε φίλε. Ενώ τώρα τα έχεις ακούσει όλα. Το και το έβρισε κατευθείαν. Ναι. Κατάλαβες. Τότε τα προλάβαμε λίγο κι εμείς προς το τέλος τους. Δηλαδή το Shazam, ας πούμε, βγήκε όταν εμείς είχαμε ψιλομεγαλώσει λίγο. Καταλαβες. Το Shazam, ρε φίλε, το πατάς και σου βγήκε. Α, το εφαρμογή λες. Ναι, καταλαβες. Ναι. Οπότε πήγαινε σε μαγαζιά και άκουγες και μουσική που δεν την άκουγες αλλού, ρε παιδί μου. Ή τέλος πάντων δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιμη, άντε να το πω έτσι. Τώρα, από το κινητό που κι αν είσαι, από το κινητό, αμέσως το βρίσκεις, ό,τι και να θες. Ό,τι και να θες. Και πάλι όμως, Γενικό, τώρα να σου πω κάτι. Ζώνη, δεν το κλείνουμε. Α, παίζει από εκεί. Όπα. Δεν πειράζει. Καλό. Thug life, όντως. Να το. Thug life. Πάμε έτσι. Ήταν άλλα χρόνια. Εντάξει. Αυτά μου γλίστε, δεν τα παίζει πέρυσι σε εσά. Εγώ τα είχα. Α, εσύ τα είχες. Τα είχες εσύ. Άρα το ήχος. Ναι. Ο Μουρελής θα μπορούσε να μπει σε τέτοιες καταστάσεις, πιστεύω, εύκολα, γιατί κουβαλάει πολύ και αλητία. Με το σιδερικό. Γιατί σε λίγο θα έχετε... Τι ρε! Κοιτάσουμε να έχει εδώ πίσω κανένα. Τώρα που απειλείται και έλασε... Αυτό με... Έχουμε καινούριο. Ξέχασα να στο πω ρε. Έχουμε καινούριο, θα μου το πεις μετά. Εντάξει, στο... θα μου το πεις μετά. Είναι καλό. Ωραία. Είναι πάλι θα πάρω καχύνη δουλειά. Είναι συνέχεια του περιστατικού που σου ανέφερα. Α, μάλιστα. Την οποία παρέλειψα. Σου... Πλάκο σε όλους, τι έκανες, φεύγει ρόλους. Σε όλους, φεύγει πλάκον. Σαν γνώρις την φωσιογραφία. Και δε... Καλό. Αυτό είναι, το βρήκαμε. Και πήγα πίσω και τους έκανα να πούμε. Εντάξει. Ένα χαλαρό απόγευμα στο σταμάτη είναι αυτό. Χαλαρό, έτσι μια βόλτα βγήκε. Είχε σταμάτη σε ένα πάρκο. Για δεν ξέρουμε που είναι. Δεν θέλω να πω. Βασικά δεν ξέρω και που είναι. Απλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπορούμε να πάμε όλοι. Ναι, δεν είναι για όλους. Γκέτο επίπεδο Bronx, δηλαδή δεν μπορείς να πλησιάσεις πολύ εύκολα. Μπαίνουν λίγοι. Πώς είναι το σαλόν de bricolage, ρε παιδί μου. Είναι. Στο αντίθετο όμως, έτσι. Ναι, είναι members only. Είναι πολύ, ρε παιδί μου, σκληρή η κατάσταση. Κόβουν φάτσες δηλαδή. Ακριβώς. Και άμα δουν ότι. Όσοι έχουν κάνει φυλακές στην Πτέρυγα Β, α πούμε, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι. Και άμα δουν ότι δεν ταιριάζει, λένε go away, ρε βλάκα. Ναι. Αχ, τι ωραία που περνάμε. Καλά είναι. Μπέλα Φουρερά, ρε φίλε. Μάλιστα. Το κορίτσι μαζί με Snoop Dogg. Σου λέω, τότε ήταν που είχε εμφανιστεί το R&B, φίλε, δεν το ξέραμε και πολύ. Τότε ήταν στα δικά μας τα καλά τα νιάτα και τα δουλεύαμε πολύ. Και ήταν πολύ μόδα να συγκροτούνται συγκροτήματα. Εξαιρετικός φίλος και άλλος είναι πολύ φίλος του R&B. Δουλεύαμε πολλά πράγματα και τρίτες πια να μην κάνουμε κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Ναι, ρε. Ναι. Αφού αυτή η μουσική του αρέσει. Έλα. Ναι, ναι, και τρίτες δουλεύαμε ένα μαγαζί μικρό που είχε τέτοια. Μετά έρθει το Vogue που τα ρίμαξε όλα. Το Vogue του ρίμαξε όλα γιατί ήταν τεράστιο. Το δουλεύαμε πολύ. Υπήρχε ένα τραπέζι. Κάθε Πέμπτη. Στο οποίο πιστεύω ότι το τραπέζι μπορεί να με το συνηθίσει στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή όσοι πηγαίνουν στο μαγαζί λέγανε αυτό το όνομα. Δηλαδή ήταν ένας που το είχε,
γνωστό γνωστού τέλο πάντων και αυτά. Όνομα κράτηση, ξέρω εγώ, Παπαδόπουλο. Ναι. Και μπορεί να, να εμφανίζονταν άσχετοι μεταξύ ασχετικών με μια 50 άτομα. Άσχετοι. Όλοι ξέρουν αυτό το τραπέζι, είναι εκεί. Ωραία. Τέτοια πράγματα. Κλαμπ. Τώρα σου λέω σιγά σιγά ξαναέρχεται λίγο. Λίγο. Σε ποιο κλαμπ? Στο Vogue. Στο Vogue. Στο Vogue, ναι. Ωραίο και το Vogue. Ναι. Και το παλιό το Dogs, όχι τόσο το καινούργιο. Το παλιό ήταν πιο τέτοια φάση. Το καινούργιο δεν έχω πάει κιόλας, δεν ξέρω. Φίλε, γκίφτη. Τι? Είχε γκίφτη το Dogs. Α, ναι, ρε φίλε. Το Μάρο, βάζω το μικρόφωνο. Δε... Ναι. Πω, πω, τι μου θύμισες τώρα. Ωχ, Θεέ μου, τι είχαμε τραβήξει με αυτό το μαγαζί. Ρώτα τον φίλο Κριστάνο, σου λέει μια ιστορία για αυτό το μαγαζί. Ο Gifted, ρε φίλε, ο Gifted. Δεν ήμουν εγώ. Αλλά μπορεί να σου πει μια πολύ ωραία ιστορία, στην οποία εξηγήθηκε ο συνάδελφος, να ξέρεις. Έπεσε στον Gifted, είπε My friend, my αδελφέ, γιατί έπρεπε να πληρωθεί ένα μπαρ ολόκληρο, γιατί ο άνθρωπος πήρε όλο παραβάζω. Ζιού, όλη την κάμα έριξε. Ο Gifted, ρε φίλε, πω. Άρα, Νίκο, που πας ταξίδι ωραία στο χρόνια. Ωραία χρόνια. Ναι. Εντάξει. Για αυτούς που τσάρισαν. Κάναμε και εμείς, ρε φίλε, τέτοια μας, την αλητεία μας, οκ. Okay. Στις ηλικίες που έπρεπε, εκεί. 18-25. Στα ξένα, στα κλαμπ παίζαν ξένη μουσική, δεν ήμουν τόσο φαν. Γιατί δεν ήμουν φαν αυτής της μουσικής πάρα πολύ. Εμείς στηρίζαμε πολύ. Δεν ήμουν φαν, όχι. Ήμουνα με άτομο, βέβαια, το οποίο ήταν πολύ φαν αυτής της μουσικής. Ναι. Και με πίεζε να πηγαίνουμε πάντα. Και τώρα γι' αυτό θυμήθηκα τον Gifted. Και είχε τρέλα με τον Gifted στο Dogs. Βέβαια. Κάθε Κυριακή, σε 6 Σάντε. Βέβαια, βέβαια. Και έτσι λεγόταν τον πάρτι. Και πηγαίναμε του κολλητού μου ένα φεγγάρι και στα 18 μου, 19 μου. Ποιο είναι. Σε 6 Σάντε at Dogs. Models, celebrities, athletes, and you. Ήταν το τέτοιο. Το σποτάκι που έπαιζε. Πώ λεγόταν εκείνο το μαγαζί που ήταν κοντά στο λιμάνι. Το λιμάνι. Όχι το άλλο, ρε. Ένα πώς λεγότανε, που έπαιζε ελληνικά πολύ, που μετά έγινε, όχι gold. Kiss Fizz. Το Kiss Fizz, ρε φίλε, ναι, ναι, ρε, Kiss Fizzάρα, πω. Το Kiss Fizz όχι, δεν δουλεύτηκε. Δουλεύτηκε πολύ, ένα φεγγάρι, ήμασταν εκεί πέρα σε ρί. Δουλευόταν το Gold Fizz κάποιες φορές, ναι. Απλά το Gold Fizz ήταν, επειδή ήταν πολύ μικρό πάντα, είχε πάντα αυτές τις ηλικίες λίγο πιο πιτσιρίκια, ναι. Δούλευε πολύ. Νίκο Παπαδόπουλο δουλεύει πολύ Ανατόλιο, δουλεύει πολύ. Ναι, 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 ναι. Ήτανε πέρασμα γενικότερα, ναι. Τι έγινε, Ριγιάννη? Τα λαϊκά παιδιά, Νίκο, εμείς κάναμε δουλίτσα, φίλε. Τα λαϊκά παιδιά. Έτσι, στα αυτά τα μαγαζιά. Δεν τα θυμούσε ιδιαίτερα. Αλλά ήταν πολύ μικρό το γκολφ δυστυχώς και πολλές φορές ήταν ανυπόφορη κατάσταση από κόσμο. Γιατί άμα πετύχαινες βράδυ που είχε πολύ κόσμο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ούτε ανάσα να πάρει. Και άμα πήγαινες μεγάλες παρέες. Υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, εμείς κάποια βράδια, ας πούμε. Είναι και χωροταξικό το ζήτημα. Επειδή ήμασταν και τσομπάνιδες, ας πούμε, ξεκινούσαμε. Έκανε και με το μαλλί, όχι. Μετά. Θα μου κούρεψε μετά. Face control από τη θέρμη θα έπρεπε. Σιόν πίσω. Εσύ έφυγε όπως είσαι, εσύ. Προσοχή, μετά βολή, έφυγε. Και πηγαίναμε τώρα τα πόδια τότε. 8 άτομα να πάμε σε ένα μαγαζί. Ρε παιδιά, δεν θα βρούμε. Ναι, ναι. Δεν θα βρούμε να κάτσουμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται. Και γύρα, δεν βρίσκαμε ποτέ. Ναι. Αυτό είναι να πηγαίνεις με 2-3, άντε 4 max, όχι παραπάνω, και να πηγαίνεις να κάθεσαι. Τώρα νοσταλγία μου σκοβίτης. Βλέπω από τα μάτια μου να περνάνε εικόνες. Ωραία χρόνια σκέφτεται. Ναι. Πιο αθώα. Εντάξει, τις μεγάλες μέσες έχουμε ζήσει στο μαγαζί του Αντώνου του Κανάκη, να είναι καλά. Εκεί έχουμε ζήσει. Αλλά έπεσαν οι τίτλοι τέλους. Τις πολλές μεγάλες τιμές εκεί τις είχαμε ζήσει. Δεν προλαβαίνουμε το πιο παλιό μαγαζί του Αντώνου Κανάκη. Ποιο παλιό ποιο ήτανε? Το Bullshit. Όχι, όχι. Είναι πολύ μικρή να χαρακτηριστεί. Πολύ μικρή. Αυτό. Ναι. Το Bullshit δεν το προλάβαμε. Καταρχάς, εμείς όταν είμαστε στη φάση που οι καλοί που βγαίναμε δεν υπήρχαν λαδάδικα. Τα λαδάδικα τώρα ξαναγύρισαν. Τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι. Έτσι, τότε μπήκανε δεν ήταν δυνατά. Ήταν διαλυμένα όλα. Είχε μόνο τις ταβέρνες. Όταν πάρα από τις ταβέρνες δεν είχε τίποτα. Ναι. Ωραία. Τώρα γίνεται κλάμα και εκεί. Ναι. Το λιμάνι δεν μπορώ να το αποκτηθώ. Θα με πιάσουν τα κλάματα, ειλικρινά. Έχει ερωτευτεί μου στο λιμάνι 1000%. Από αυτά που έχουμε ζήσει γύρω το μαγαζί, τι να κάνουμε. Δυστυχώς, η ζωή κάνει κύκλους, Νίκο. Ο Αντώνης θα κάνει το βινίλιο. Έτσι. Και το... Μ' αρέσει κάπως παραπάνω φέτος. Δεν ξέρω, με τραβάει λίγο περισσότερο να τον δω. Ναι. Το έχει κάνει λίγο διαφορετικό. Το έχει ανοίξει λίγο το. Ξέρεις τι δεν μπορώ. Τη θεματολογία του, τι. Όχι, η θεματολογία έχει ενδιαφέρον. Απλά ναι, θα με ενδιαφέρει λίγο παραπάνω. Τι. Ρε παιδί μου, την άλλη φορά, ας πούμε, είχε φέρει τον. Τους Pixlax. Ναι.
Ναι, τέτοια μου έχει περισσότερο ενδιαφέρον από το να αναλύει τρεις εκπομπές τη δεκαετία του 80 και του 90 στη τηλεόραση. Κατάλαβε. Σε άλλου κάνει γκέλ. Παπαρολογία, κατάλαβε. Okay, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό με κουράζει λίγο, αλλά κατά τα άλλα, οκ. Αντίστοιχο άλλο, ποιο μπορεί να φέρει. Έχει πάρα πολλού τρεφίλε τώρα, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ανάλογα ότι είναι κάτω του θεματολογίου. Κατσιμιχαίου θα μπορούσε να πάρει. Ζιόγκα, δεν είναι. Γιατί όχι. Λοιπόν. Που έλεγε την. Ποιο? Οι φίλοι μου το είχαν πει, τον Καζούλη. Τον Καζούλη, ξέχνα, ναι. Rebuild τη φανή. Ναι. Ναι. Θα μπορούσε να φέρει και τέτοιο. Ναι. Να το κάνει στην υγεία μα, ρε παιδιά. Γιατί όχι. Τέλος πάντων. Κατσιμιχαίοι δεν είναι. Τι κάνουμε εμείς, φίλε, γιατί βλέπω κινητικότητα από έξω, αλλά εμείς εδώ χαλαροί. Τι φάση. Λοιπόν, Γιάννη, έλα να κλείσουμε γιατί σε βλέπω έτοιμο. Κλείνουμε, τι κάνουμε, Τζόνι. Α, οκ, okay, εντάξει. Κλείνουμε. Κλείνουμε, ρε φίλε. Ήρθε. Ήρθε. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Να κλείσουμε, να κλείσουμε. Γιατί θα άμα πιάσουμε τώρα αυτή την κουβέντα, θα πρέπει να πάμε να πάρουμε κανένα μπουκαλάκι. Έχω λίγο, τι κάνει. Ποιο είναι μέσα. Α. Τι το σανσέρ. Πάλι. Πάλι. Κάτι έχει, θέλει λίγο το γρέζι, λίγο να φτιάξει. Εμείς, να όλα καλά. Εμεί γιατί μπαίνουμε. Ναι. Ξέμεινε μέσα. Πάλι λίγο σήμερα όπως ερχόμουν. Και εγώ λίγο την έπαθα να ξέρει πάλι την ώρα πάλι. Γιατί όταν έκανα στο 6, κοίταξα λίγο πώς αναβολήθηκε τίποτα. Δύο φορές το χρησιμοποίησα. Τρεις φορές το χρησιμοποίησα. Σήμερα ευτυχώς δεν κόλλησε ούτε μία. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Εκεί θέλει λίγο να μπει λίγο λαδάκι. Λίγο να λυθρίσει. Γιατί λίγο. Το εισχωρεί, εκχωρεί. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια σας. Αύριο εδώ στις 10 και πάλι ακολουθεί και ο Ρόζα Αγόρας. Ξεκινάει σε λίγο Ζούγκλα. Καλό βράδυ.